είπε. Να ζητήσω ακουγόμενα. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους σας. Συγγνώμη την τριαντάχρονη φορή που καθυστέρησε. Το ξέρω από την αρχή ότι η μέρα είναι δύσκολη, είναι Τρίτη. Ο προγραμματισμός μας ήταν για αύριο, αλλά δεν ήταν εφικτό να ήταν και οι τρεις ομιλητές παρόντες αύριο. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι. Είναι η δεύτερη μερίδα που πραγματοποιείται φέτος από το σχολείο μας. Έχει να κάνει με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Γίνεται με τη συνεργασία, εννοείται, της ειδικής παιδαγωγικής εταιρείας Ελλάδος. Σε αυτήν συμμετέχουν και πραγματικά ξέρετε ότι πάντα ψάχνουμε να δούμε ότι είναι καλύτερο για όλους μας. Ο Αδριανός Μουταβελής, σύμβουλος ειδικής αγωγής, ο οποίος θα πρέπει να πω δύο λόγια ότι υπό την εποπτεία του έχει κοντεύει τα 500 σχολεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι για μας είναι τιμή πλέον, γιατί αν λάβετε υπόψη ότι οι μέρες εργασίας του σχολείου δεν ξεπερνούν τις 180. Και σε κάθε σχολείο που ήθελε να βρίσκεται κάθε μέρα δεν θα μπορούσε. Το ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μετά ακολουθεί η Ντορέτα Ιαστέρη, προϊσταμένη του ΚΕΔΙ ΔΕΛΤΑ Αθήνας. Πάρα πολύ δύσκολο, θα μας τα πει η ίδια. Και η Ζωή Κρόκου, σχολική σύμβουλος, η οποία θα κλείσει στο τέλος την ομιλία με την παρέμβαση που κάνουμε στις μαθησιακές δυσκολίες. Θα έχει προηγηθεί ο Αδριανός Μουταβελής που θα μας μιλήσει για τη φύση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, η Ντορέτα Ιαστέρη για τον εντοπισμό και η Ζωή Κρόκου για την παρέμβαση. Ο χρόνος που επιλέξαμε δεν ήταν τυχαίος. Θέλαμε να κυλήσουν κάποιοι μήνες στο σχολείο, ώστε να έχουμε κάποια εικόνα καλύτερη. Και ως γονείς εσείς και ως εκπαιδευτικοί εμείς. Φαντάζομαι το χρονικό σημείο είναι το καλύτερο. Πριν ξεκινήσουν οι κύριοι ομιλητές τις εισηγήσεις τους, θα θέλω να δώσω τον λόγο και να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Λαζαρίδη, τον σύμβουλο της δικής μας περιφέρειας. Για μία σύντομη φαντάζομαι τοποθέτηση και επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που εννοείται από κοινό οργανώνεται ό,τι οργανώνεται στο σχολείο και εσάς που παρευρίσκεστε και έχω μια μικρή επιφύλαξη ότι όσο περνάει η ώρα θα έχουμε και περισσότερους ακροατές. Κύριε Λαζαρίδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Θα έρθει κοντά μας λίγο και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Μανουήλ Κολιάδης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, έχουμε τη χαρά σήμερα να συναντηθούμε ακόμα μια φορά για μια επιμορφωτική δράση και θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ το Διευθυντή του Εύρωμου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Γουναρόπουλο Γιώργο και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου που είχαν την πρωτοβουλία για να οργανωθεί η απόψινη συνάντηση. Θα ευχαριστήσω από την πλευρά μου τον Αδριανό τον Μουταβελή, σχολικό σύμβουλο της ΤΕΤΑ της Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, την κυρία Ζωή Κρόκου και την κυρία Νέα, σχολική σύμβουλο της 5ης Περιφέρειας Φιλιότιδας και την κυρία Ντορέτα Αστέρη, την προϊσταμένη του ΚΕΔΙ ΔΕΛΤΑ Αθήνας. Εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος στην ειδική αγωγή, είμαι σχολικός σύμβουλος γενικής αγωγής. Για να καταλάβετε λίγο το ιστορικό, και τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλη μόρφωση, όταν καταργήθηκε ο θεσμός του επιστορτή το 1982, διακλαδώθηκε σε δύο θεσμούς. Ουσιαστικά το Διευθυντή Εκπαίδευσης που έχει το διοικητικό κομμάτι και τον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος έχει την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όμως διακρίνονται στους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής,
που έχουν την παιδαγωγική καθοδήγηση των δασκάλων στην τάξη γενικά και τον σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής που έχει την καθοδήγηση και την εποπτεία και την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής, δηλαδή των εκπαιδευτικών στα τμήματα ένταξης, στις παράλληλες ειδήσεις και στα ειδικά σχολεία. Φυσικά υπάρχει συνεργασία συνεχής μεταξύ μας και δεν υπάρχουν στεγανά. Με λίγα λόγια δηλαδή, όταν κάποια εκπαιδευτικός στη συνηθισμένη τάξη εντοπίζει κάποια παιδιά που έχουν αποκλίνουσα συμπεριφορά από το μέσο όρο, από τη μέση συμπεριφορά, που αυτό μπορεί να σημαίνει αποκλίνουσα είχε και ο Einstein, είχε και ο Edison και θεωρούνταν κακοί μαθητές, δεν έχει να κάνει. Ειδοποιεί σε πρώτη φάση εμένα το πρωτόκολλο συνεργασίας μας, που είμαι γενικής αγωγής και έχω 14 σχολεία και είναι και πιο εύκολο να έχω πιο γρήγορη πρόσβαση, γιατί όπως είπαμε ο κ. Κουταβελής έχει 500 σχολεία γιατί είναι ένας όλος την επαφή μας. Εμείς της γενικής αγωγής καταγράφουμε, αξιολογούμε το περιστατικό σε πρώτη φάση, επισκεπτόμενοι το σχολείο και συζητώντας με την εκπαιδευτικό της τάξης και σε συνέχεια δίνουμε κάποιες οδηγίες και αν το πρόβλημα δεν λυθεί, τότε ειδοποιείται και ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής, επισκέπτεται και εκείνος στο σχολείο για να αξιολογήσουμε τη σειρά του και προτείνουμε σε κάποια δεύτερη φάση και εγώ και ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής, αν χρειάζεται, στους γονείς να επισκεφθούν και το κεδί της Δελταφίνας για να έχουν υποστήριξη από διεπιστημονική πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων που θα σας τα πει καλύτερα η κυρία Στέλη στη συνέχεια. Τώρα, εγώ δύο πραγματάκια γενικά θα σας πω μόνο για το ρόλο των γονέων, γενικά, όχι ειδικής αγωγής όπως είπαμε, αλλά γενικότερα προβληματάκια και θεματάκια που θεωρώ καλό να τα συζητήσουμε. Ένα θέμα είναι η μαθητική αδιαφορία, η οποία βέβαια στο γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι συνειδητή, στο δημοτικό δεν υπάρχει συνειδητή αδιαφορία. Και αν υπάρχει, γενικώς όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα είναι συστημικά. Χρειάζονται συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής όλων μεταξύ μας. Αλλά πολλές φορές όταν υπάρχει, είναι από ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, μπορεί η γονεϊκή αδιαφορία να γεννά, να παράγει μαθητική αδιαφορία και αντιστρόφως η μαθητική αδιαφορία να γεννά και να παράγει μαθητική αδιαφορία. Ένα απλό παράδειγμα συνηθισμένο. Βλέπουμε στο σχολείο όταν καλούν οι εκπαιδευτικοί τους γονείς να ενημερωθούν. Σύνδεσμο φαινόμενο είναι το μαθητό που έχει πολύ καλή πρόοδο να έρχονται συνέχεια και μάλιστα πολλές φορές υπερβολικά. Είναι σαν τη διαφήμιση το αστείο που λέει θέλω να τα ακούω. Έτσι, σε σημείο να κουράζουν κιόλας και να κουράζουν κι αλλά των παιδιών που έχουν πραγματικό πρόβλημα και εκεί είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, να μην έρχονται. Ούτε καν στις προειδοποιημένες τακτικές συναντήσεις που έχει ειδοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Είτε από ντροπή, είτε από ενδόμηχες ενοχές που αισθάνονται, δεν έρχονται καν να ενημερωθούν για την πρόοδο του παιδιού τους. Δηλαδή έχουν το φαινόμενο μαθητική αδιαφορία να γεννάει γονεϊκή αδιαφορία. Απ' την άλλη πάλι, πολλές φορές βλέπουμε ότι γονείς δεν δίνουν σημασία στην πρόοδο του παιδιού, δεν ασχολούνται καν στο πώς πάει το παιδί, να το ρωτήσουν, να το ενθαρρύνουν, να το εμψυχώσουν, να στηρίξουν τις δυνατότητές του μέσω της αυτοκινούμενης προφητείας και των υψηλών προσδοκιών προς αυτό. Και τότε έχουμε το φαινόμενο η γονεϊκή αδιαφορία να γεννά μαθητική αδιαφορία. Όπως το Βιαράκι το μικρό Νικόλα, αν έχετε διαβάσει από τα παιδιά σας, που πήγαινε με αγωνία να τους δείξει τον έλεγχο, που είχε και κακούς βαθμούς, αλλά τελικά οι γονείς τσακώνονταν για τα οικονομικά θέματα, ας πούμε, και εκείνη τη μέρα ήταν πολύ πικραμένος ο μικρός Νικόλας, όχι γιατί έφαγε κατσάρα όπως πίστευε για τους βαθμούς, αλλά γιατί δεν έδωσαν καν σημασία στον έλεγχο. Όταν λέμε λοιπόν οι γονείς να βοηθούν και να στηρίζουν βέβαια τα παιδιά, δεν εννοούμε να είναι συνήθεια από πάνω τους και να στηρίζουν τα παιδιά ή να μην έχουν δεύτερο χρόνο για παιχνίδι που είναι απαραίτητο. Χρειάζεται μια αυθύνουσα καθοδήγηση. Στις μικρές τάξεις περισσότερο και όσο μεγαλώνει το παιδί, απομακρυνόμαστε από κοντά του. Όπως το μωρό, όταν ξεκινάμε και το βοηθάμε να περπατήσει, στην αρχή το
μουσουλάει, μετά το πιάνουμε από το χεράκι, μετά το αφήνουμε να πλακέται στα έπιπλα και σιγά σιγά περπατάει μόνο του. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, το στηρίζουμε και σιγά σιγά στην πρώτη δημοτικού που είμαστε και κοντά στην αντιγραφή να του κρατάμε και το χεράκι να δυσκολεύεται, αλλά σιγά σιγά θα το αφήσουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι μια διακριτική εποπτεία, να ξέρουν τουλάχιστον ότι έβαλε στην τσάντα τα σωστά βιβλία, τα σωστά τετράδια, το βράδυ, να ξεκινήσει. Γιατί έχουμε το φαινόμενο πολλές φορές η τσάντα να πηγαίνει τελείως κλειστή και να φεύγει κλειστή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο κάποια στιγμή, να μην έχει καθόλου δουλειά και να είναι τσάντα κλειστή, αλλά στο πρόγραμμα δεν το έχουμε πετύχει. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι στις μέρες που ζούμε υπάρχει ένας κίνδυνος ματέωσης και από τα ΜΜΕ και από τη γενικότερη οικονομική κρίση. Με το ότι πολύ συζητείται ότι οι επιστήμονες μένουν άνεργοι, φέρνουν στο εξωτερικό, έχει αποξευθεί γενικά, έχουν αποξευθεί τα γράμματα. Εκεί χρειάζεται η δική σας συζήτηση ως προς τα παιδιά να καταλάβουν ότι ακόμα και βοσκός να θέλει να γίνει κάποιος και οτιδήποτε να θέλει να γίνει και γραμμικός να γίνει, είναι πολύ καλύτερο να είναι ένας εγγράμματος εξωτερικός παρά ένας αγράμματος. Η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο είναι λοιπόν, όπως θα πού και οι πολύ πιο εξειδικευμένα οι συνάδελφοι, η συνεργασία των ίδιων δασκάλων είναι απαραίτητη. Μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συνεργάτες οι γονείς, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη του σχολείου. Στόχος τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών είναι να αφρέψουν τα παιδιά και να βοηθήσουν το παιδί να γίνει ευαίσθητο, έξυπνο, δημιουργικό και ευτυχισμένο. Και εσείς φυσικά οι γονείς αγαπάτε τα παιδιά σας για την παιδιά σας, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί διαλέξαμε αυτό το επάγγελμα κυρίως επειδή αγαπούσαμε τα παιδιά. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού γονέων και να βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Γι' αυτό και η επικοινωνία εκπαιδευτικού και γονέα είναι ζωτική σημασία. Τόσο για να ακούσει ο γονέας από τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη σχολική πρόοδο του παιδιού και να του εισηγηθεί ο εκπαιδευτικός αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης κάποιων θεμάτων μαθησιακών του παιδιού, αλλά αντίστοιχα και για τους εκπαιδευτικούς να ακούσουν από τους γονείς κάποια ιδιαίτερα θέματα και καταστάσεις από τη ζωή του παιδιού. Παραδείγματος χάρη κάποιο πρόβλημα υγείας του παιδιού. Συχνά υπάρχει πρόβλημα υγείας και δεν πάνε να το πούν καν στο γυμναστή. Που είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Έτσι είναι απαραίτητο. Και μέσα από τα δελτία βέβαια τα δίνει αυτά. Να... ή κάποιο θάνατο ή αρρώστια στην οικογένεια ή διαζύγιο. Είναι ένας γάμος των γονέων. Πρόσφατες μετακινήσεις. Ακόμα και γέννηση ενός μικρού αδερφού. Βλέπεις παιδάκια να παλιδρομούν στις μικρές τάξεις επειδή ζηλεύουν έτσι, και να μην θέλουν καν να καθίσουν στο σχολείο επειδή εκείνη τη μέρα ξέρουν εκείνη την ώρα ότι στο μωρό είναι με τη μαμά στο σπίτι και έτσι τους δημιουργεί αυτό μια παλιδρόμηση στα μαθήματα. Όλα αυτά λοιπόν καλά είναι να τα πληροφορείτε στους δασκάλους. Ορισμένες λοιπόν φορές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, και το έχουμε συναντήσει αρκετά πυκνά, μπαίνουν σε ένα φάσμα κύκλο αλληλοκατηγοριών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί. Είτε οι εκπαιδευτικοί να ρίχνουν το παλάκι στους γονείς, είτε οι γονείς να ρίχνουν το παλάκι στους εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ σημαντικό να αποφευθεί μια τέτοια κατάσταση και να συνεργαστούν ως μια ομάδα που θα καταφέρουν να λύσουν τα προβλήματα των επιδόσεων και της συμπεριφοράς του παιδιού. Και η φιλοσοφία είναι να προσπαθούμε από κοινού να βρούμε λύσεις και όχι να κάνουμε καταπληκτισμό ευθυνών. Έτσι, είπαμε, είναι συστημικά τα προβλήματα και χρειάζονται συστημική προσέγγιση. Εγώ τώρα, ως γενικής αγωγής, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, αλλά πολλά περιστατικά τελευταία που είναι διαταραχής εγκληματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, τα οποία όμως συνδυάζουν με επιθετικότητα. Δεν είναι ότι είναι συχνότερα από τα άλλα περιστατικά, αλλά είναι πιο έντονα και εκεί υπάρχει έντονη ενόχληση από τους γονείς και των άλλων παιδιών και από τους εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να κάνουν το μάθημα τους όπως θέλουν και γι' αυτό και με φωνάζουν πιο έντονα. Σε πρώτη φάση, αυτό που προτείνω στον εκπαιδευτικό όταν πηγαίνω είναι σχολαστικότερη ενημέρωση οικογένειας μέσω καθημερινής γραπτής αναφοράς, συχνή επικοινωνία της οικογένειας και της δασκάλας μία φορά εβδομαδιαίως, αν γίνεται και με ένα τετράδι επικοινωνίας ή με ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίου. Στέρηση προνομίων, επειδή τα μέτρα είναι δυσάρεστη λέξη αυτή που λέω, αλλά στο δημοτικό δεν έχουμε μέτρα πειθαρχικού ελέγχου. Δεν είναι όπως το γυμνάσιο και στο Λύκειο που έχουν αποβολές και έχουν τέτοια σκληρά μέτρα και καλώς δεν έχουμε. Αλλά χρειάζεται μια συνεργασία σπιτιού και σχολείου. Δηλαδή, εάν ενημερώνεται ο γονιός ότι στο σχολείο δεν
συμμορφώνεται στους κανόνες τάξης, μπορεί να του θεωρήσει κάποια προνόμια, ας πούμε το παιχνίδι το PlayStation που δεν θα παίξει εκείνη τη μέρα ή κάτι τέτοιο. Είναι η παιδαγωγική της γιαγιάς από παλιά που έλεγε αν δεν κάνεις μαθήματά σου δεν θα παίξει μπάλα. Έτσι. Παλιά, κλασικά. Στέσεις προνομίων λοιπόν ευχάριστα δραστηριοτήτων στο σχολείο και στο σπίτι όταν υπάρχει ανεπιθύμητη συμπεριφορά και αντίθετα επιβράβευση στην επιθυμητή. Όταν, συνεχείς συζητήσεις, πνευματική επαφή, υποστήριξη των συμμαθητών, συζητήσεις με γονείς και δασκάλα, αποφυγή σαρκασμού και κριτικής από τους υπόλοιπους μαθητές. Πολλές φορές τα παιδιά κάνουν ό,τι κάνουν για να αποκτήσουν την ταυτότητά τους με συντάξεις. Και όταν δεν είναι καλοί μαθητές ή όταν δεν έχει αναδειχθεί το ταλέντο του σε ζωγραφική ή σε κάτι άλλο, προσπαθούν να κάνουν είτε τον επαναστάτη στην τάξη είτε τον γυροτοπιό για να στρέψουν τα φώτα των συμμαθητών τους επάνω τους και να γίνουν δημοφιλείς. Εκεί βοηθάει η συζήτηση έτσι, και με τους συμμαθητές και γενικώς οι ενίσχυση των συμμαθητών ώστε να αγνοούν τη διασπαστική συμπεριφορά και αντίθετα να επιβραβεύουν την σωστή συμπεριφορά. Αυτό που είναι σημαντικό για τις κανόνες τάξης που λέγαμε είναι να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι η δασκάλα που επιβάλλει, η διευθυντία που επιβάλλει τους κανόνες τάξης, αλλά όλοι μαζί, γιατί το συμβόλαιο της τάξης, όλοι μαζί αφού το διαμόρφωσαν είναι συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι στο να διατηρηθεί αυτό το συμβόλαιο. Ο ορισμός με σαφήνεια της επιθυμητής ατμόσφαιρας συμπεριφοράς και άμεση επιβράβευση και αγνοούνται επιλεκτικά οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές, η λεγόμενη απόσβεση που λέγαμε. Απομάκρυνση για τις αιστείες ένταση στο σχολείο και στο σπίτι όταν ξεσπά ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Κάτι κλασικό που κάνουμε είναι όταν ένα παιδί έχει διάσπαση προσοχής να μην κάθεται κοντά στο παράθυρο, ας πούμε, και βλέπει έξω, έτσι να είναι κάπου πιο μπροστά. Άδεια του μαθητή να βγει για λίγο από την τάξη με αφορμή ίσως κάποιο θέλημα ή κάποια ανάθεση υπεύθυνης εργασίας, όταν φτάνει στο σημείο της κρίσης που αρχίζει και κουράζεται μετά τις 11-12. Και φυσικά αυτά που λέγαμε πριν, αξιολόγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής που είναι. Ο καθηγητής αρμόδιος ακόμα περισσότερο, υποστήριξε τη δασκάλα ένταξης εάν έχει το σχολείο που κατά 90% τα σχολεία τώρα έχουν για κάτι συμμαθησιακών κενών και βαμβίδες εκτόνωσης και γνωμάτευση και δίκαια τυχόν περαιτέρω στήριξη των σχολείων. Κάτι άλλο, ίσως άσχετο τώρα με τα προηγούμενα, ήθελα να πω για το λάθος που τα έχουμε πει βέβαια με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς να μην αγχώνεστε όταν το παιδί σας κάνει λάθη. Οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν πολύ σοφοί και σοφότεροι από όλους τους σύγχρονους εδώ, το είχαν πει πρώτοι ότι το δίσε εξαμαρτήνου κάποιο σοφού. Το άπαξε αμαρτήν, έτσι, εξαμαρτήν είναι normal, είναι κανονικό και πρέπει να κάνουμε μια φορά λάθος. Φτάνει να μην επαναλαμβάνουμε δεύτερη φορά το λάθος μας. Να απενοχοποιηθεί λοιπόν το λάθος και να περάσει στα παιδιά το μήνυμα ότι το λάθος στην πορεία της μάθησης είναι αναμενόμενο και όχι κατακριτέο. Το λάθος είναι μια αναγκαία στάση στην πορεία προς το σωστό. Και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα λάθη των παιδιών ώστε να τα δούμε σαν ένα παράθυρο στη σκέψη των παιδιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των λαθών των παιδιών έχει συνέπεια, δεν είναι λάθη εγκλημάτωση και υπολότητας. Όταν το παιδί σου κάνει συστηματικά ένα τρίτο και ένα δεύτερο, ας πούμε, ίσον δύο πέμπτα στα μαθηματικά, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει ότι μπορεί να κάνει τετερόν, ας πούμε, μόνιμα. Σε κάποιο άλλο μάθημα, κάτι άλλο. Ή στη γλώσσα, ξέρω εγώ, να παρατηρήσουμε πώς κρατάει το. Αν προφέρει το μπερδέι τα χημικά με τα οδοντικά ή τα. Έτσι. Σύμφωνα, θα τα γράψει και λάθος. Έχουν συνέπεια και αιτία τα λάθη. Και πρέπει σαν παθολόγοι γιατί να διαγνώσουμε τις αιτίες για να μπορέσουμε να τα θεραπεύσουμε. Αλλά να μην μας αγχώνουν, γιατί παλιά και οι εκπαιδευτικοί ακόμα τα θεωρούσαν κάτι απευθέω τα λάθη, επειδή έβλεπα κολλήνες και μέσα τους ατόμιχα ήξεραν ότι δεν πήγε καλά η διδασκαλία τους όταν είχαν πολλά λάθη οι μαθητές τους, αλλά δεν το παραδέχονταν, αλλά το περνούσαν στα παιδιά ότι έκαναν πολλά λάθη και είναι κάτι. Είναι ευθύνη των παιδιών. Να μην σας κουράζω άλλο, γιατί δεν θέλω να είμαι γρήγορο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε για την περιγραφική αξιολόγηση των παιδιών. Υπάρχουν άξια, χαρακτηριστικά αξία παρατήρηση και μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη. Μέσα στην τάξη, η μαθησιακή συμπεριφορά, η στάση του μαθητή απέναντι στο καινούριο, η εργασία εντυπώσεων, βλέπετε εδώ ένα σωρό. Οι δεξιότητες των μαθητών που κυρίως αξιολογούνται είναι η κατανόηση των πληροφοριών, η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων, η δεξιότητα ανάλυσης, η σύνθεση, η κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα κλπ. Αλλά αξία έχουν ακόμα και τα χαρακτηριστικά των παιδιών έξω από την τάξη, πριν από το μάθημα. Ακόμα και το πώς κρεμάει ένα παιδί τα ρούχα, η ταχύτητα με την οποία δίνεται, η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, αν κρύβει πράγματα των συμμαθητών του, τα παιχνίδια με άλλα παιδιά, η ήρεμη απασχόληση,
στο διάλειμμα, αν ανοίξει σταθερά σε συγκεκριμένη ομάδα παιχνιδιού, αν προσπαθεί να ενταχθεί σε κάποια ομάδα, η αποδοχή του ή όχι από την πλειονότητα των συμμαθητών, η συναναστροφή με τον ίδιο συμμαθητή, αν συχνά μόνο στα διαλύματα, η επικοινωνία με συμμαθητές. Όλα αυτά, να μην σας κουράζω, θα σας τα πούνε και οι ειδικοί, έχουν την αξία του. Σε εκδομές και περιπάτους πάλι, αν μοιράζει τα πράγματά του, αν συμβάζει τους συμμαθητές του, αν αποφεύγει να αφιλονική. Η περιγραφική αξιολόγηση είναι αυτή που είναι η πιο σημαντική και η οποία καθιερώθηκε και το 1994 με ειδικό άρθρο στο προεδρικό διάταγμα αυτό το 1994. Γιατί ένα σκέτο βαθμό, και έρχεται και συγκρότηση τη βαθμολογήση, γιατί ένα σκέτο βαθμό, ένα 9 που θα πάρετε τώρα στο δεύτερο τρίμηνο, α πούμε στι 10-12 Μαρτίου, δεν λέει τίποτα. Ένα 9, α πούμε στα μαθηματικά, μπορεί να είναι το 1-9 να είναι ένα μαθητή ο οποίο το πρώτο τρίμηνο ήταν στο 8 και έχει αρχίσει μια ανωδική τάση γιατί είναι ανοιχτή προ τα πάνω να πέσει στο 10 και έχει αρχίσει και φορτσάρει προ το 10. Ενώ το άλλο 9 μπορεί να είναι ένα 10 που πάει προ το 9, που επαναπάθηκε το πρώτο τρίμηνο και πάει προ το 9. Δεν σημαίνει, δεν μπορεί να αποτυπώσει ένα βαθμό έτσι μαζική πορεία. Γι' αυτό χρειάζεται κουβέντα, συζήτηση με τον εκπαιδευτικό. Μπορεί ας πούμε το παιδί να κάνει διαιρέσεις διψήφιων αριθμών, να δυσκολεύεται στις διαιρέσεις πολυψήφιων. Να δούμε ακριβώς πού πονάει το παιδί μας και αν μπορούμε και κάπου και εμείς να το βοηθήσουμε να το υποστηρίξουμε. Τέλος, η γνωστική ψυχολογία έχει φέρει στις μέρες μας πολύ επίκαιρη την μεταγνωστική αξιολόγηση. Όταν λέω μεταγνώση, εννοούμε να μάθει το παιδί πώς να μαθαίνει. Να μάθει τι γνωρίζει και πώς το μαθαίνει. Γιατί η ικανότητα του επιτρέπει να βελτιώνει διαρκώς τη γνωστική του αποτελεσματικότητα, να αξιολογεί τον τρόπο σκέψης τους μέσα από αυτοανάλυση, αναστοχασμό και να αυτοαξιολογεί τον τρόπο και τα συναισθήματα που σχετίζονται με μαθησία και δραστηριότητα. Και όπως είπε ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Τόφλερ, ο αναλφάβητος του μέλλοντος δεν θα είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει να διαβάζει, αλλά θα είναι εκείνος που δεν θα ξέρει πώς να μαθαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Λαζαρίδη, τοποθέτησή του και κύριο Σκυπαρδελής. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ έτσι. Να ευχαριστήσω τον εξαιρετικό κύριο Λαζαρίδη για την πολύ όμορφη εισαγωγή. Αν και νομίζω ότι ήταν επιτομή του πράγματος, μας συνέβησε αυτό που έπρεπε να συνδέσει το σχολείο με τους γονείς. Άλλωστε είναι η θεματική μας εδώ. Μας έδωσε έμφαση στο λάθος και πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Εξαιρετικά οφείλω. Και προχώρησα ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω με ένα μικρό βήμα, μιλώντας αυτή τη φορά για τη φύση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Να πω επίσης χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Γιώργο, που είναι σήμερα και δεν είναι γυναίκα. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά τον ρώτησε. Δεν θέλεις να είσαι με τη Μίνα και την οικογένεια και θες να είσαι μαζί μας. Και λέει, θέλω να είμαι με όλους σας γιατί σε αγαπώ. Θέλει να ξεχνάει το πρωτοκίνητο. Ωραία, το λάθος. Ξέρετε, εμείς στην ειδική αγωγή το διαπραγματευόμαστε πάρα πολύ. Το λάθος. Έχουμε παιδιά με τύφλωση και αποδεχόμαστε το λάθος να μην βλέπει. Λίγο βλέπετε, δεν βλέπει το παιδί καλά. Έχουμε παιδιά με ζητήματα ακοής και λέμε, μα είναι λογικό, δεν ακούει καλά το παιδί και γι' αυτό παράκουσε. Έχουμε παιδιά με κινητικά ζητήματα και πραγματικά δεν μπορούν να χτυπήσουν καλά την μπάλα, λογικό. Έχουμε παιδιά με ειδικές μαθησιακές σχολείες που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο και δεν μπορούμε σαν κοινωνία να αποδεικτούμε ότι κάνει λάθος. Ας συνεχίσουμε λοιπόν πάνω σε αυτή την κουβέντα. Ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό τεστ προς εσάς.
Επιτρέψτε μου να σηκώνομαι. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στο σχολείο. Έτσι είναι. Το δίσκο τη Αμαρτίν. Ελπίζω να μην σχετίζεται με αυτό που είπε προηγουμένω. Οπότε με έχετε συνηθίσει λίγο πολύ. Ξέρετε ότι δυσκολεύομαι εδώ να κάθομαι σταθερό. Διαχειρίζομαι έτσι το άγχος μου. Είναι μια διαδικασία για να διαχειρίζεται κανείς το άγχος του. Από το να τρέμει σε ένα μικρόφωνο, είναι καλύτερα να κινείται. Να ρωτήσω όμως, ποιοι από εσάς είστε εκπαιδευτικοί? Ωραία. Αυτή είναι η δική μου οικογένεια, περισσότερη οικογένεια. Ποιοι είναι, δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά είναι γονείς? Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο που μοιράζεστε πράγματα μαζί. Είμαστε 50-50. Ωραία. Είναι εξαιρετικό και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ μαζί. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό τεστ. Θα σας βάλω να ζωγραφίσετε νοητά μία, μέσα από οδηγίες που θα σας δώσω, μία εικόνα. Οι οδηγίες θα θέονται μπροστά στη διαφάνεια και θέλω παρακαλώ με το δεξί σας χέρι, είναι το αριστερό για μένα, να το ζωγραφίσετε τώρα εδώ που τα ακούτε. Θα ακούσετε, ας πούμε, ένα σπιτάκι, θα φτιάξετε ένα σπιτάκι στον αέρα, σαν να έχετε μπροστά σας ένα τετράδιο. Εντάξει, παιδιά. Το παιδιά δεν πειράζει, ρε. Ζωγραφίστε λοιπόν ένα σπιτάκι, θα σας δω. Όλοι. Δίπλα του φτιάξτε ένα χουρ. Παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας, ο καθένας μόνος του. Και κάνουμε ησυχία, ο καθένας μόνος του. Έξω από το αχούρ είναι ένας αλουγάς, ένα διτούλ και μία πλάδα. Το φιτούλ του την πλάδα από το αγιό. Συνεχίζω. Δίπλα το αχόρ υπάρχει μια βατσιά και ένα τσιάμ. Αυτός είναι ένας κώδικας. Είναι γραπτός κώδικας. Είναι ελληνικά. Τα ομιλούμε όλοι από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Κι όμως, τη δομένη χρονική στιγμή, σε αυτόν τον κώδικα αδυνατούμε εμείς ενήλικες να τα αποκριθούμε. Και τώρα το μόνο προς εσάς είναι ποιος θέλει. Εσείς που έχανες, ε. Μάλλον όχι. Εδώ αποτυγχάνει το σύνολο του πράγματος. Άρα αυτός που ζητά πολλά, οι προσδοκίες του είναι υπερβολικές, είναι μάλλον υποφαινόμενος. Για σκεφτείτε τώρα με τι βιβλία, με τι αναλυτικά προγράμματα προσπαθούμε οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε τη δουλειά μας. Κοιτάξτε τα βιβλία που έχουμε και πόσο γνωστικά υπερυψωμένα είναι εκεί ψηλά που δεν τα φτάνει κανείς και προσπαθούμε να τα αποδώσουμε με απλό τρόπο να τα κατεβάσουμε στο σύνολο μαθητών μας. Εξαιρετικά δύσκολο. Εμείς πιστεύουμε επίσης και κάτι ακόμα, ότι εάν ένας από εσάς δεν τα κατάφερνε, πάλι το θέμα ήταν εδώ. Πάλι εδώ η εκπαίδευση, όχι εκπαιδευτικός, η εκπαίδευση. Δεν είχαμε καταφέρει να το αποδώσουμε στους μαθητές μας.
Άρα λοιπόν την κρατάμε από αυτό το μικρό παιχνίδι. Όταν μπορώ να τη γελάσω εγώ αυτό περνάω. Μετά ότι μας ενδιαφέρει ο κώδικας και δύο γραμμός κωδικάς τώρα. Και επίσης μας ενδιαφέρει αυτό που η ειδική αγωγή λέει ότι δεν υπάρχει λάθος. Θα συνηγορήσεις αυτό που είπε ο φίλος μου ο Γιάννης. Το δεις εξαμαρτήν. Και εγώ θα πω το πολλάκι σε εξαμαρτήν. Το συνεχίσω παραπέρα. Δεν υπάρχει λάθος. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και προχωρούμε μέσα από τα λάθη. Μαθαίνουμε. Η επιστήμη μας στηβάζεται λίγο μέσα σε λάθη. Και προχωρούμε ένα βήμα παραπάνω. Ο Αϊνστάιν νομίζω έλεγε ότι δεν υπάρχουν λάθη. Υπάρχουν λύσεις. Και εκεί λοιπόν σε αυτές τις λύσεις θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε απόψη. Μιλάμε για τη φύση, θα προχωρήσουμε και στις λύσεις. Ωραία. Μας ενδιαφέρει επίσης αυτό που λέμε ευζήν. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να περνάνε καλά τα πιτσιρικάκια μας. Θέλουμε να περνάνε καλά. Γιατί αν αυτά περνάνε καλά, περνάμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί. Και επίσης, όλοι το ξέρουν. Όλοι οι γονείς και οι δάσκαλοι. Δεν είναι θεολόγημα, είναι αλήθεια. Μαθαίνουμε από αυτούς που αγαπούμε. Γιατί είμαστε συναισθηματικά όλοι. Γιατί συνδεόμαστε με τους ανθρώπους μας. Και θα μάθουμε από όσους αγαπούμε και μόνο. Κάποια από εσάς, κάποια από εμάς, ορίσαμε την πορεία της ζωής μας. Επειδή έτυχε στην πορεία αυτή, τη μικρή τη σχολική, να τη συναντήσουμε έναν άνθρωπο, έναν μέντορα, το πούμε εμείς τώρα, έναν άνθρωπο που τον αγαπήσαμε πνευματικά και μας οδήγησε στο πνευματικό τοπίο. Κάποιοι γίνανε μαθηματικοί, επειδή είχαν ένα εξαιρετικό μαθηματικό που τους έκανε να αγαπήσουν μαθηματικά. Ή κάτι αντίστοιχο. Και αυτοί οι άνθρωποι, εσείς, εμείς, είμαστε τυχεροί που είχαμε πει στους πνευματικούς. Τα παιδιά μας στις ειδικές σχολείες, με ειδικές μας ειδικές σχολείες που διαπραγματευόμαστε τώρα, είναι πάρα πολλά. Η πρώτη αιτία την είδατε. Την είπαμε. Τα βιβλία μας, η προσδοκία μας είναι εκεί ψηλά. Άρα, όταν ψηλώνεις τον πύχη, κάποια παιδιά θα τα καταφέρουν. Θα κάνουν πολλή προπόνηση. Θα αναγκαστώ, είναι υπεραθλητές. Βουλή φροντιστήρια. Για να περάσουν αυτό το πύχη. Κάποια παιδιά θα καούν. Θα αποφύγουν να βρεθούν στη δοκιμασία. Και κάποια παιδιά θα περάσουν έτσι δεξιά-αριστερά γεμάτα με άγχος. Είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πολλά παιδιά λοιπόν, εδώ η διαφάνεια λέει το 62% είναι παιδιά με ειδικές μαθησιακές σχολείες. Μην μένετε στην ακρίβεια των στοιχείων, μείνετε στη σημαντικότητά. Άρα μας ενδιαφέρουν πολύ τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές σχολείες. Και πρέπει να τα ορίσουν και αυτά. Ωραία. Επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες, ας πούμε ποια παιδιά είναι μαθησιακές σχολείες με μια ιστορία. Θέλετε, έτσι είναι. Καλά από την αγωνία. Είναι καλά από την αγωνία. Βρήκα ένα μερτικό ακόμα. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, η Λαπωνία ήταν φτωχή, πολύ φτωχή, και ο κόσμος μετανάστευε. Ένας λοιπόν συμπατριώτης μου, ας τον ονομάσουμε Γιάννη, έφυγε από την πατρίδα, ήταν αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1920 περίπου, συνδέθηκε πήγε στην Αμερική. Πήγε να εργαστεί σε ένα ορυχείο, κάπου στην άγρια δύση την οικονομοσύνη. Ο άνθρωπος την εποχή εκείνη στη Λαγωνία δεν διάβαζανε, δεν γράφανε, δεν είχε σχολεία και ήταν μερικά στα δάχτυλα του νοσοκομείου και πηγαίνα μόνο η εκλεκτή. Ένας έξυπνος άνθρωπος, αλλά προφανώς αγράμματος, όπως όλοι οι χώροι στην εποχή εκείνη. Βρέθηκε λοιπόν στην αγρία δύση, σε ένα ορυχείο, δούλευε, νοσταλγούσε την πατρίδα. Του έρχονταν τα γράμματα από την πατρίδα. Αν ήταν κανένας άλλος Έλληνας εκεί για να τα διαβάσει, τα κοίταζε, τα άνοιγε, κοίταζε τα γραμματάκια πάνω στα χαράκια, τα χάλια, τα μύριζε, τα βάζε στο σκεφαλό του, φανταζόταν τι λέγανε,
Ονειρευόταν τη Λέβη, αλλά δεν μπορούσε να διαβάσει και ήταν ο καημός. Για καλή του τύχη, εκεί στο Ρηχείο, ήταν ένας διευθυντικός τέλεχος, θα το λέγαμε σήμερα, ο οποίος είχε κλασική παιδεία. Ξέρετε, ήταν της μωρός στην εποχή εκείνη, η αρχαία λατινική και ελληνική παιδεία. Όχι ότι ο άνθρωπος ήξερε ελληνικά, ήξερε όμως αρχαία ελληνικά, όπως τα είχε διδαχτεί σε ένα τότε λύκειο, σε μια κλασική παιδεία εκείνη την εποχή στην Αμερική. Έτσι λοιπόν, καθίσαν οι δύο τους σε ένα τραπέζι, ανοίξε τα γράμματα ο Αμερικάνος, δίπλα του ήταν ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Έλληνας, και ξεκίνησε ο Αμερικανός να περιγράφει τι βλέπει. «Εδώ στο κοριό όλα καλά». Και με αυτόν τον μαγικό τρόπο ήρθε το μήνυμα, το γράμμα, στα αυτιά, στο μυαλό, στην καρδιά του Γιάννη, του παλιού μου συμπατρία. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι, ποιος διάβασε, ο Αμερικανός ή ο Έλληνας? Ποιος ψηφίζει Αμερικανός? Τα έχουν τους Αμερικανούς ακόμα. Ποιος λέει ο Έλληνας? Χεράκια. Μην τρέπεστε, είπαμε, δεν υπάρχει λάθος στην ειδική αγωγή. Χεράκια. Ποιος πιστεύει ότι διάβαζε ο Έλληνας? Ωραία. Ποιος πιστεύει ότι διαβάζαν και οι δύο? Ωραία. Ποιος πιστεύει ότι διάβαζε κανένας? Η ανάγνωση είναι μια σύμβαση που έχουμε κάνει μεταξύ μας και έχουμε δύο πράγματα τα οποία διαπραγματευόμαστε. Το ένα είναι η αποδικοποίηση, αυτό που έκανε ο Αμερικανός, και το άλλο είναι η κατανόηση, αυτό που έκανε ο συμπατριώτης. Και σε αυτή την κατάσταση πάντα κάνει ένας για να λέμε ότι διαβάζει. Αν αυτά τα βάλουμε, είναι κάποιος μαθηματικός, ωραία, μπορώ να πω ότι ο Ιωνωσία θέλω. Αν τα βάλουμε αυτά σε ένα άξονα περίκευση, θα δημιουργήσουμε 4 τετραρτημόρια, θα λέγαμε. Και να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτό το πράγμα. Ωραία. Αν κάποιος το τριμηνεύσει, έχει μια καλή αποδικοποίηση και ταυτόχρονα μια καλή κατανόηση, ένα καλό νοητικό δυναμικό, ένα παιδάκι με τυπική ανάγνωση. Αντίθετα, αν έχουμε ένα πιτσιρικάκι με χαμηλό νοητικό δυναμικό και συνάμα μια χαμηλή αποδικοποίηση, ένα πιτσιρικάκι που δεν καταφέρνει στην ανάγνωση, αλλά γενικά έχει πολλά ζητήματα που θα τα καταφέρει στις προσδοκίες της ζωής. Επίσης, είναι κάποια άποψη λέξη. Όταν στη λέξη ξέρετε, θα ρωτήσω εγώ τώρα. Υπερλεξία. Ωραία. Τι είναι υπερλεξία? Σημαίνει λοιπόν ότι έχει μια καλή αποδικοποίηση, αλλά δεν έχει κατανόηση. Ξέρετε, πριν χρόνια, δουλεύοντας στο υλικό του Αγίου Δημητρίου, είχαμε ένα τσιρικάκι και λέει: «Μπαμπά σου, μα αυτό το παιδί, το δικό μου παιδί, είναι εξαιρετικός μαθητής. Διαβάζει τα πάντα από τον νηπιαγωγείο». Και είχε δίκιο. Μπορούσε να διαβάσει τα πάντα, να τα πει και να σ' απέξω, αλλά δεν κατανοούσε από αυτού κάτι. Και ένα παιδάκι τότε με αυτισμό. Θα το ονομάσαμε, πες εσείς, με αυτόν τον νεολογισμό, ένα παιδί με υπερλέξια, αλλά υπερλέξια. Έχω και εγώ, και όταν ξεκινούσα τα ιταλικά, διάβαζα και έλεγε «Σε τρόπο, μπέλα, ενδιάμον τρόπο». Αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει. Εντάξει. Και εμείς λοιπόν, όταν είμαστε σε πρώιμο αναγνωστικό επίπεδο, έχουμε κάποιο τέτοιο ζήτημα. Άρα, αν θέλουμε να εστιάσουμε στο αντικείμενο του σημερινού, θα λέγαμε ότι αν πρέπει να ορίσουμε ποιο πιτσιρικάκι έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, εσύ, θα λέγαμε ότι είναι ένα πιτσιρίκι με καλή κατανόηση, άρα τυπικό νοητικό δυναμικό, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ένα τυπικό νοητικό δυναμικό, όπως όλους τους άλλους ανθρώπους, όπως η μεγάλη μάζα των ανθρώπων μάλλον,
και ταυτόχρονα έχει δυσκολίες, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, στην αποδικοποίηση. Είναι το παιδί με το οποίο εστιάζει η σημερινή βραδιά. Κατανοητό πια. Είναι δύσκολη η αποδικοποίηση. Ναι, είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η κατανόηση. Ναι, είναι δύσκολη. Και το πιο δύσκολο ακόμα είναι η σύμπραξη των δύο. Γιατί ένα πιτσιρίκι πρέπει να τα κάνει ταυτόχρονα και τα δύο. Και αποδικοποίηση και κατανόηση. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να μπαίνει από το σημαίο στο σημαινόμενο. Από το γράφημα να μπαίνει στο θόκο και να μπαίνει από τη μορφή της λέξης στην έννοια της λέξης. Και αυτά με υπερβολικά υψηλές ταχύτητες. Αυτοματοποιημένου τύπου. Δύσκολο. Ταυτόχρονα, από αυτά τα που έχουμε ήδη πει, βγαίνει το εξής μια πραγματική σκέψη, θα λέγαμε, και συνεπάγωγη, μια ισότητα που λέει ότι εάν ένα από αυτά τα δύο είναι μηδέν, και η ανάγνωση είναι μηδέν, εάν θέλεις καλύτερα να το ορίσω μαθηματικά, εάν από αυτά τα δύο, τι είναι προς το μηδέν, αν η κατανόηση δηλαδή είναι τόσο καλή, ή η αποδικοποίηση είναι τόσο καλή, και η ανάγνωση μοιραία δεν είναι τόσο καλή. Έτσι, η ανάγνωση είναι καλή όταν έχει καλή κατανόηση και ταυτόχρονα καλή αποδικοποίηση. Και η γραφή είναι εύκολη γραφή. Καθόλου εύκολη. Σκεφτείτε πέρα από τη γραφοκινητική ικανότητα, να πιάνει το χεράκι μου και ο ρήμανση, ότι εκείνη τη στιγμή το πιτσιρίκι, όταν γράφει ένα κείμενο, κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα. Κάνει τη δουλειά του γραμματέα και του συγγραφέα. Ο ένας πρέπει να κοιτάξει, να φτιάξει τις προκοπές γραμματάκι, να προσέξει την ορθογραφία του γραμματέας. Και ο άλλος να οργανώσει λεξιλόγιο, δομή, περιεχόμενο, να γίνει συγγραφέας. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ταυτόχρονα και αυτόματα. Δύσκολο. Θα λέγαμε μάλιστα ότι η ανάγνωση και η γραφή ίσως να είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα και το άλλο συνηφαίνεται. Σχετίζονται. Και όταν το ένα βελτιώνεται, όταν βελτιώνεται η ανάγνωσή σου, συχνά βελτιώνεται και η ικανότητα γραφή σου. Και αντίστοιχο. Και αυτό είναι καλό. Άρα λοιπόν, δύσκολο πολύ και μπέρδεμα. Αλλά αγαπητοί φίλοι, το μπέρδεμα δεν είναι μόνο στα παιδιά. Πιστέψτε με, είναι και σε εμάς. Εμείς, σαν επιστημονική κοινότητα, δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει 100% τους όρους που θα χρησιμοποιούμε μεταξύ μας. Και θα ακούς δυσγραφία, δυσλεξία, δικαισματιακές διαταραχές, δυσαρρυθμισία, δυσκαρκουκία, δυσβλακία. Γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί έχουμε λίγα χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Και γιατί είναι εξαιρετικά πολύ σύνθετο. Άρα, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γράφη γενικά, ακόμα δεν έχουν επακριβώς οριοθετήσει το τι σημαίνει ο καθένας. Και αν ρωτήσει μεταξύ μας 10 ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο, πιθανόν να πάρεις 10 διαφορετικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά θα κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι, είναι νευροβιολογικό. Ναι, είναι. Ναι. Αν έχει κανείς ειδικές μαθησιακές σχολείες, είναι γιατί γεννήθηκε με αυτές. Και θα τις φέρει προφανώς για πάντα στη ζωή. Για να το πω διαφορετικά. Είναι φύση. Δεν είναι λάθος. Είναι φύση του ανθρώπου. Παράδειγμα. Η Ιωάννα γεννήθηκε με καφέ μόνο. Είναι η φύση της. Μπορεί η Ιωάννα να τα κάνει γαλάζια. Και βέβαια μπορεί. Τι θα πάλι. Εξαιρετικά κυρίες που το ξέρετε όλες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Με άλλα λόγια, το ίδιο κάνουμε και εμείς στην εκπαίδευση. Η Ιωάννα θα είναι πάντα με καφέ μάτια.
αλλά θα προσπαθούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητά της με διαφορετικούς δρόμους. Πρέπει λοιπόν να εφεύρουμε διαρκώς σε επίπεδο μαθήματος φακούς επαφής, άλλους δρόμους για να προχωρά η Ιωάννα την καθημερινότητά της. Και αυτό κάνουμε κάθε μέρα στις τάσεις. Προσπαθούμε να βρούμε άλλους δρόμους. Ναι. Και επίσης, σημαντικό, όταν υπάρχει ένα ζήτημα με ειδικές μαθησιακές σχολείες, δεν είναι κάτι, λέμε ότι είναι νευροβιολογικό, λέμε ότι είναι κεφαλικό, δεν είναι κάτι που ξέρουμε ότι εστιάζει πάπε εκεί. Η ανάγνωση και η γραφή, το δείξαμε προηγουμένως. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το είπαμε, και μια πολυσήμαντη διαδικασία. Αφού είναι τόσο πολυσήμαντη και διαχειτή, πλήττει, θα λέει κανείς, ή μάλλον έχει ανάγκη από πάρα πολλές ανθρώπινες ικανότητες. Έχει ανάγκη ομιλίας, ακοήλεις, ανάγνωσης, άρα δηλαδή έχει ανάγκη από διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα. Και έτσι, για να γράψεις, χρειάζεσαι πολλά κέντρα του εγκεφάλου να εμπλακούν σε αυτό. Για να αναγνώσεις, το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, δεν μπορείς επακριβώς να το εστιάσεις. Το κρατούμε. Και το κυρίαρχο απ' όλα. Αφού υπάρχουν πολλά κέντρα, θα υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα. Με άλλα λόγια, ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ποτέ ίδιο με ένα άλλο. Και αυτό κάνει τη δουλειά μας δύσκολη. Είναι σαν τις νυφάδες του χιονιού, τα πιτσιρικάκια μας. Κάθε ένα διαφορετικό. Και τόσο ευαίσθητο, πρέπει πολύ να καλά να προσέχεις, καθώς πέφτει στην παλάμη σου αυτή η νυφάδα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά με λιώσει η νυφάδα. Μαθησιακές σχολείες, ναι, είναι γενείς, ναι. Της έχει το πιτσιρικάκι από τη στιγμή που θα γεννηθεί η Ιωάννα μας και θα της έχει για πάντα. Και εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Σχετίζεται με ανάγνωση κυρίως, με γραπτή, έκφραση και μαθηματικά. Όμως το ερώτημα είναι πολλές φορές γιατί. Έλεγα ότι θα έχω εδώ τον καθηγητή μου, ο καθηγητής μου όμως ο κ. Κολιάδης ζητά τη συγγνώμη σας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αγία Παρασκευή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα έρθει αργότερα. Ήθελα να μοιραστώ μαζί του από το βιβλίο του μία διαφάνεια που εμφανίζει το μνημονικό σύστημα του ανθρώπου με απλά λόγια. Σε αυτό προσπαθεί ο καθηγητής και όχι μόνο καθηγητής να εξηγήσει πώς οι άνθρωποι σκεφτόμαστε. Και πώς εισπράττουμε ερεθίσματα, τα κάνουμε μνήμη και τα χρησιμοποιούμε. Μας λέει λοιπόν, ο Λεωνίδας πέθανε στη μάχη των Θερμοπυλών. Τι είπα τώρα εγώ. Ο Λεωνίδας πέθανε στη μάχη των Θερμοπυλών. Αυτό είναι βραχύχρονη μνήμη, το θυμάται. Γιατί είναι το τελευταίο που είπα τώρα. Είναι αυτό που κάνουμε μερικές φορές. Οι δάσκαλοι εμείς βλέπουμε το Γιάννη να χαζεύει και λέμε είπες το, τι είπα τώρα. Αλλά λόγω της βραχυχρονίας μπορεί να αποκριθεί. Αν το ρωτήσετε από το τελευταίο, το έχει χάσει. Και ταυτόχρονα, αν ρωτήσω τον Γιώργο, Γιώργο, πότε έπεσε η Κωνσταντινούπολη, ποια ημερομηνία. 1953. Ωραία. Έχει να μου πει αυτό. Με ρεξέ τα σου. Ξεολόγησε τα αυτό, αυτό προφανώς είναι μακρόχρονη μνήμη. Για κοιτάξτε όμως τώρα. Αν είδατε, υπήρξε ένα δευτερόλεπτο, ένα μικρό του δευτερόλεπτο, όπου ο Γιώργος λέει, τι μου λέει αυτός, κάτσε να το σκεφτώ. Αυτό, εκείνη τη στιγμή, χρειάστηκε να ανοίξει τη δουλάπα του και να βγάλει εκεί το κρέας, έτσι λένε, και να το πάει εδώ, πάνω στο ξύλο του χασάπι,
που τη λέμε ενεργό μνήμη. Working memory, ενεργός μνήμη ή εργαζόμενη μνήμη. Αυτή τη δουλειά κάνει, τραβά τη μακρόχρονη μνήμη, αυτό που πρέπει να τραβήξει, ψάχνει μερικές φορές. Είναι μερικές φορές που λέμε, κάτσε να δεις που το θυμάμαι, που είναι αυτό, και απελπίζεις και λες ότι έχεις Αλτσχάιμερ. Αυτό έχει. Το έχεις. Το έχεις κάπου. Σε αυτή την τουλάπα, αλλά πού το έχεις, δεν ξέρεις. Είναι αυτό ακριβώς. Η εργαζόμενη μνήμη. Και εδώ έχουμε ζήτημα. Η εργαζόμενη μνήμη μας ενδιαφέρει, δεν θα πω στην πολύ βαριά θεωρία, θα σας πω μόνο για το φωνολογικό κύκλωμα, που κάνει το εξής. Συγκρατεί τις ακουστικές και λεκτικές πληροφορίες, ένα κομμάτι, και τις κωδικοποιεί. Εδώ είναι το ζήτημα, μάλλον το γιατί, στις ειδικές μαθησιακές σχολείες. Εδώ τα πιτσιρικάκια μας έχουν σοβαρά αισθήματα. Και αποτέλεσμα η αποδικοποίηση να δεσμεύει νοητικό δυναμικό και να υπερφορτώνεται το μνημονικό σύστημα. Με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία στην κατανόηση. Αντριανέ, πες τα πιο απλά. Ένα πιτσιρικάκι διαβάζει. Είναι μόλις πρώτη δημοτικού, δεν έχει ειδικές μαθησιακές σχολείες. Ή αν θέλει σε πτυρικάκι του γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές σχολείες. Είναι και τα δύο σε πρώιμο αναπτυξιακό επίπεδο σε σχέση με την ικανότητα της γράφης και ανάγκης. Και διαβάζει. Ο Γιώργος... γιορτάζει... Άνοιξη. Και του λες τώρα, τι λέει. Το διάβασε. Είναι ένα έξυπνο παιδί. Είναι όμως σε πρώιμο αναπτυξιακό επίπεδο ικανότητας ανάγνωσης. Δυσκολεύεται να σου πει γιατί. Γιατί ρίχνει όλη του την ενέργεια εκείνη τη στιγμή να αποκωδικοποιήσει. Εμείς του ζητάμε δύο. Και αποκωδικοποίηση, αλλά μπες και στην κατανόηση. Και μόνο αυτό και στην αναπαραγωγή. Πες το μου δικά σου λόγια. Τρία του ζητάμε. Δύσκολο. Γι' αυτό οι δάσκαλοι τι κάνουν. Προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε ένα από όλα. Όταν περπατάμε, δεν σκεφτόμαστε πως περπατάμε, αλλά περπατάμε. Το έχουμε αυτοματοποιήσει. Αν αυτοματοποιήσουμε και τη διαδικασία της αποδικοποίησης, θα διευκολύνουμε και την κατανόηση, θα είναι πιο εύκολη, και την αναπαραγωγή. Και αυτό κάνουμε διαρκώς. Δηλαδή, η παρέμβαση που θα σας πει στο τέλος η ζωή στηρίζει πραγματικά αυτό. Το πώς να βρούμε άλλα κόλπα, θα ακούσω αυτή την επαφή, για να περάσουμε σε αυτοματοποίηση κυρίαρχα της αποδικοποίησης. Γιατί από εκεί θα μπούμε μέσα από αυτό το δρόμο, μέσα από αυτή τη διαρκόπορτα, θα βρούμε τον δρόμο της κατανόησης. Ναι, εδώ δεν θυμάμαι τι θέλω να πω, εδώ όμως τι μάθω. Πότε λέμε ότι ένα πιτσιρίκι έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες? Όταν συντρέχουν αυτά που βλέπουμε εκεί πάνω. Το πρώτο λέει νοητικό επίπεδο στα τυπικά πλαίσια. Δηλαδή, ωραία. Ας κάνω μάθημα στατιστικής. Εάν όσοι έχουν κάνει λίγη στατιστική ζωή τους, θα έχουν βαρεθεί αυτή την καρδιά του κάους να βλέπω. Και οι δάσκαλοι είμαι σίγουρο ότι την έχουν βαρεθεί. Η στατιστική μας λέει το εξής. Οι ανθρώπινες ικανότητες, δυνατότητες, τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Το άγχος, η κατάθλιψη, το νοητικό δυναμικό,
αν τα βάλεις σε ένα άξονα αρχίευση, σου δημιουργούν μια καμπύλη λάθος. Η πλειονότητα των άνθρωπων βρίσκεται εδώ. Να πω καλύτερα εδώ. Το 95% δηλαδή της 100 των άνθρωπων έχουν μία τυπική, μία αναμενόμενη εξυπνάδα. Εντάξει. Άρα, μένει ένα 2% που είναι super, duper, duper, wow, εξυπνή. Και έχουμε και πιτσιρικάκια, 2% που δεν έχουν τόσο υψηλό νοητικό δυναμικό όπως όλα τα άλλα παιδιά. Άρα λοιπόν, 2% είναι αυτό. Είναι τα παιδάκια που τα ορίζουμε με γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Το γνωρίζουμε. Ή αλλιώς νοητική υστέρηση. Είναι 2% θα λέγαμε. Άρα, τα υπόλοιπα μας αφορούν για την πιθανότητα να υπάρχει ειδική μαθησιακή δυσκολία. Ξαναγυρίζω σε αυτό που έλεγα στην αρχή. Θυμηθείτε τον άξονα αρχίτευση. Ένα παιδί, για να οριστεί με ζητήματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, θα πρέπει να έχει ένα τυπικό νοητικό δυναμικό. Εδώ και πάλι. Ως ελάχιστο. Ωραία. Με άλλα λόγια, για να δούμε ένα πιτσιρίκι έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο γιατρός να μας ξεκαθαρίσει ότι το παιδί βλέπει καλά, ακούει καλά, δεν έχει κάποια άλλα για την πίστη ζητήματα. Θα πρέπει ο κοινωνικός λειτουργός να ελέγξει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Ξέρετε, έχουν πολιτισμικές ομάδες που δεν δίνουν έμφαση ιδιαίτερη στη γνωστική επίτευξη. Μια οικογένεια που προέρχεται από μια κοινωνία Ρωμά, ενδεχομένως οι άνθρωποι να μην δίνουν έμφαση στο να πάρουν τα παιδιά καλούς βαθμούς, να είναι καλοί μαθητοί. Ενδεχομένως. Το ελέγχουμε όμως πολιτιστικά, έχουμε πολλές ομάδες που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Επίσης, μας ενδιαφέρει ο ψυχολόγος να μας ξεκαθαρίζει εάν το νοητικό δυναμικό του παιδιού, ψυχολόγος, είναι σε τυπικά πλαίσια. Μπορεί εσείς και εγώ να το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το μετρήσουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και τέλος, θα πρέπει να μας πει ο εκπαιδευτικός ότι πραγματικά το πιτσίρικι ξεφεύγει εξαιρετικά της νόρμας. Δεν είναι ένα παιδάκι που δεν έχει μάθει ένα μάθημα. Δεν είναι ένα παιδάκι που σε ένα μάθημα έχει μείνει λίγο πίσω. Είναι ένα πιτσιρικάκι με σοβαρά θέματα στη διαδικασία της αποδικοποίησης και της κατανόησης. Αγαπητοί φίλοι, τα έχουμε. Αυτά τα ονομάζουμε διεπιστημονική παρέμβαση. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση της εκπαίδευσης, αφορά το κεδί. Και εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε εξή μας την κυρία Στέλη. Πάσα σε εσένα, Λορέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε τον Ανδριανό του Μεταβελή και δεν ήταν ανάγκη να μας θυμίσει τη μνήμη σου. Ναι. Η μνήμη σου είναι τόσο μακροπρόθεσμη και θυμάσαι πράγματα τα οποία δεν ήταν και αναγκαία. Δεν είπα πότε γεννήθηκες. Υποτίθεται. Ναι. Λορέτα, θα περάσουμε λοιπόν όπως είπε και ο Ανδριανός μετά από τη φύση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στον εντοπισμό τους. Λορέτα, έχει το λόγο. Είμαστε μαζί, παιδευτικοί και γονείς.
αποφασίζεται ακριβώς αυτή τη συνέργεια μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Ξέρετε, οι περισσότερες έρευνες πια τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία και στην ψυχολογία έχουν διαπιστώσει ότι το 70% με 80% των δεξιοτήτων που θέλει να αποκτήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του θα έχει αποκτήσει μια ηλικία των 4 ετών. Συγγνώμη, θα πρέπει να πάρουμε πιο δυνατά. Εδώ είναι. Εντάξει. Λοιπόν, λέω ότι το 70% με 80% των δεξιοτήτων, ικανοτήτων που έχει να αποκτήσει ένας άνθρωπος για το υπόλοιπο της ζωής του, τα αποκτά μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Και αυτό είναι ένα παράδοξο, δηλαδή τότε γιατί πάμε σχολείο. Και πολλοί λένε ότι πάμε σχολείο για να κοινωνικοποιηθούμε, για να μπούμε μέσα στον πολιτισμό και την κοινωνική πραγματικότητα στην οποία γεννηθήκαμε. Να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα στα πολιτισμικά δεδομένα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα περισσότερα πράγματα που πρέπει να μάθουμε από εκεί και πέρα είναι πολύ λίγες δεξιότητες, όπως είναι η ανάγνωση, η αρρύθμιση και η γραφή, και το πώς να μαθαίνουμε, που είναι το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό. Τι δουλειά έχουν οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τώρα μέσα σε αυτή την ιδέα? Είναι το εξής, ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας γραπτός πολιτισμός. Σε λαούς που η γλώσσα τους δεν είναι γραφόμενη, δεν γράφεται, δεν έχει αναπτύξει γραπτούς κώδικες, το ζήτημα της ανάγνωσης και της γραφής δεν είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης σε κοινωνικές ομάδες που η γραφή και η ανάγνωση δεν είναι σημαντική για την κοινωνική τους καταξίωση και το αίσθημα που ανήκει, επίσης το ότι τα πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο δεν τους είναι και πολύ σημαντικό. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση, όπως μας το έθεσε ο σύμβουλος, δυσκολεύεται ενδεχομένως να ενταχθεί μέσα στον πολιτισμό και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις πολιτισμικές συνθήκες που απαιτούνται. Γιατί όπου με το που θα βγει από την πόρτα του σπιτιού του, υπάρχουν πινακίδες, οδοδείκτες, δείκτες, πληροφορίες, οδηγίες, μη χτυπάτε, τα πάντα είναι γραπτά, υπάρχουν τα SMS κλπ. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν δυσκολία να μπουν στον γραπτό πολιτισμό. Μπαίνουν. Και επίσης δεν έχουν τεράστια δυσκολία να λειτουργήσουν μέσα στον γραπτό πολιτισμό. Λειτουργούν. Αλλά δεν λειτουργούν με την ευχέρεια που θα περίμενε κανείς για τα δεδομένα τους, δηλαδή για το οικογενειακό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται, για τη σχολική πορεία την οποία είχαν, δηλαδή πηγαίνουν στο σχολείο καθημερινά, δεν έχουν κάνει μεγάλες απουσίες, και για για το νοητικό τους δυναμικό και το αισθητριακό τους δυναμικό. Δηλαδή βλέπουν, ακούν, λειτουργούν περίφημα λοιπόν οι αισθήσεις τους. Το νοητικό τους δυναμικό επίσης είναι ικανό και άξιο για μάθηση, και παρόλα αυτά, εκεί που δεν το περιμένουμε, βλέπουμε ότι έχουμε ένα παιδάκι το οποίο όταν του λέμε έλα να διαβάσουμε, όπως ο δάσκαλος το περιμένει, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα το περιμένει, όπως η κοινωνία μας το περιμένει, ή μα δεν είδες που έλεγε εκεί η ταμπέλα, όπως γενικώς λοιπόν ο πολιτισμός μας το περιμένει, αντιδρά, ζορίζεται. Και πραγματικά εκεί λέμε, αμάν, τι έγινε. Πολλές φορές μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή ένα παιχνίδι ενοχοποίησης. Τι έφταξε, τι φταίει, ποιος φταίει. Φταίει γιατί ξέρω εγώ, αλλάξαν τρεις δασκάλους. Φώναζε πολύ δασκάλα στην πρώτη.
διάφορα τέτοια θέματα. Ή εσύ που το έχεις κακομάθει, αρχίζει το ζευγάρι. Λοιπόν, και όταν αρχίζει αυτή ο φαύλος κύκλος των ενοχοποιήσεων, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, πολύτιμο χρόνο, και το κυριότερο απ' όλα, δημιουργούμε μία κατάσταση ψυχολογική που, όπως θα λέγαμε, το παιδί αισθάνεται σαν ο άρρωστος της μάθησης. Ενώ έχουμε ένα έξυπνο παιδί που μαθαίνει, μαθαίνει συνεχώς, μαθαίνει με πολλούς άλλους τρόπους και έχει μεγάλη ευρεία ζώνη επικείμενης μάθησης, αρχίζει και μπλοκάρει, αρχίζει και αρνείται. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να μην χάσουμε αυτό το χρόνο, να μην δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα και να μην αφήσουμε πολύ καιρό το παιδί εκτεθειμένο στη δυσκολία του. Έτσι. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει με το να είμαστε και το σχολείο και η οικογένεια ενημερωμένοι, ενήμεροι και σε επαγρύπνηση για ορισμένα σημάδια, μικρά σημάδια. Έτσι. Και αυτά τα μικρά σημάδια αφορούν την καθημερινότητα του παιδιού, όχι το διάβασμα, γιατί το διάβασμα όταν θα φτάσει το παιδί να μην διαβάζει ή να κλαίει ή να αρνείται ή να αργεί πάρα πολύ ή να κάνει απροσδόκητα πολλά λάθη, είναι πια αργά, ας το πούμε έτσι. Δεν είμαστε πια στην ανείχνευση. Έτσι λοιπόν θα δούμε μερικά τέτοια σημάδια. Ωραία. Για να δούμε τι βλέπει η οικογένεια εκεί που πραγματικά συντελούνται, μαθαίνει το παιδί τις δεξιότητες που προϋποθέτουμε για να φτάσει να πάει στο σχολείο. Η οικογένεια λοιπόν στα πρώτα βήματα του παιδιού, δηλαδή από μωρό όταν είναι, έτσι, διαπιστώνει, πολλές φορές μας λένε οι γονείς, ήταν ένα δύσκολο μωρό. Εκείνα τα μωράκια που έχουν και κολλικούς και που έχουν δυσκολία να ακολουθήσουν τις ρουτίνες, θυμούνται δηλαδή ότι υπήρχε και μια τέτοια δυσκολία, με την έννοια ότι είναι πιο ευαίσθητα, πιο ευάλωτα σε μια σειρά διαδικασίες. Αλλά αυτό, επειδή έχει να κάνει και με πολλά άλλα προβλήματα, σε ό,τι αφορά τις ειδικές μαθησιακές, κοιτούμε πιο πολύ σε αυτά τα σημεία που αφορούν την ανάπτυξη πρώτα απ' όλα του λόγου, δηλαδή όλες τις κοινωνικές δεξιότητες. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μαθαίνει εύκολα καινούργιες λέξεις. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι για την ακρίβεια δεν τις χρησιμοποιεί εύκολα. Αυτό θα δει η οικογένεια. Όταν θα το δούμε εμείς, θα δούμε ότι τις ξέρει τις λέξεις, τις ανακαλεί τις λέξεις, θα κοιτάξουμε και τη βραχυχρόνια ή τη μνήμη εργασίας και θα δούμε ότι εκεί υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο να ανακαλέσει τις λέξεις που ξέρει. Στην πραγματικότητα όμως τις ξέρει. Εμείς, όταν είναι μικρό το παιδί μας όμως, βλέπουμε ότι έχει μια μικρή δυσκολία στο να μάθει, αυτό, να μάθει καινούργιες λέξεις ή να τις χρησιμοποιήσει, αν μπορείτε να το διακρίνετε αυτό. Όχι τόσο να τις μάθει, όσο να τις χρησιμοποιήσει. Και ακόμα πιο εμφανής η δυσκολία είναι στα παιδιά που θα καταλήξουν τελικά να γνωματευτούν με ειδικές μαθησιακές, όταν πρόκειται για σειρά λέξεων, κάποια νοητική σειρά, δηλαδή τα χρώματα. Πες μου πόσα χρώματα ξέρεις. Ενώ τα ξέρει όλα. Βλέπετε ότι θέλει μια βοήθεια. Ή πες μας τις ημέρες της εβδομάδας, τις ξέρει. Αλλά η σειρά είναι λίγο, το δυσκολεύει να την ανακαλέσει, να τα ανακαλέσει με τη σωστή σειρά. Θέλει μια υποβοήθεια. Υπάρχει μια μικρή δυσκολία στην ονοματοποίηση, δηλαδή στο να πει, είναι αυτό που λέμε, εδώ το έχω να το πω, ενώ ξέρει τη λέξη, ξέρει τα ονόματα, ξέρει, ειδικά σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πράγματα ή τις μικρές λεξούλες, όπως το τι, το πώς και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο ακόμα και όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των ειδικών μαθησιακών σχολείων, έχουν σταθεροποιηθεί η γραφή, η ανάγνωση, όλα, αυτό είναι κάτι που παραμένει.
υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση πάντα στο να πούν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους με τις λέξεις ακριβώς που θέλουν να το πούν. Θυμάμαι μια φορά, είχε έρθει, έβλεπα ένα πιτσιρίκο πέμπτη δημοτικού και για την ακρίβεια η μαμά του μου είπε «Με έφερε στο κεδί», δηλαδή ο ίδιος ο μικρός. Πολύ έξυπνο παιδάκι. Αυτός διάβαζε, είχε βρει ήδη τον τρόπο του να διαβάζει από το ίντερνετ, από demo, βίντεο παιχνίδια κλπ, λογισμικά και αυτά. Και μέσα σε αυτή τη διερεύνηση βρήκε ότι υπήρχε κάποιος, τον Αϊνστάιν δηλαδή, ο οποίος λέγανε ότι είχε δυσλεξία. Το βρήκε μέσα στο ίντερνετ, όπως βρίσκεις όλες αυτές τις πληροφορίες, τις αδιαβάθμιτες και τόσο πάνω το παιδάκι, επειδή έκανε μια ταύτιση με τον Αϊνστάιν, γιατί του άρεσαν πάρα πολύ τα πειράματα και η φυσική, και σου λέει: «Έχω δυσλεξία, θα με πας στο κεδί λοιπόν». Το βρήκε μόνος του, ήρθε. Ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Δηλαδή, όταν μας το είπε η μαμά στο ιστορικό, λέμε: «Α, δεν υπάρχει περίπτωση». Και όμως λοιπόν, όταν ήρθε ο μικρός να τον δούμε, λέει: «Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω το εξής, έχω πάθει το εξής σοκ. Καταρχήν, άλλη φορά, ό,τι και να πείτε, εγώ δεν ξέρω να μιλάω στην τάξη». Διότι λέει τις προάλλες που κάτι ρωτούσε και ξέραμε από το σχολείο ότι ήταν ένας πολύ δραστήριος μαθητής, ενεργός, έτσι, απαντούσε, είχε πάρα πολλές γνώσεις, πολλές κυκλοπαιδικές γνώσεις. Όπως βλέπετε, το ειδικές ματσιακές δεν παραπέμπει καθόλου στην πραγματική εικόνα αυτών των παιδιών. Πρόκειται για παιδιά τα οποία είναι πολύ ισχυρής προσωπικότητες συνήθως και θα δούμε μετά και πού είναι και τα δυνατά του σημεία. Ή μάλλον θα το πείτε σε σχέση με την υποστήριξη. Θα δούμε. Λοιπόν, και λέει, γιατί κάτι ρώτησε μια μέρα ο δάσκαλος και πολύ βιαστικά απάντησε εκείνος, αλλά συνειρμικά, δηλαδή μια λέξη συνειρμική και άσχετη με αυτό που, που ήταν η σωστή απάντηση στην ιστορία, και οι υπόλοιποι γελάσανε γιατί βγήκε κάποια λέξη λίγο αστεία. Στην πραγματικότητα είναι αυτό το θέμα, ότι επειδή έχουν μια μεγάλη δυσκολία στο να πούν ακριβώς αυτό που θέλουν να πούν εκείνη την ώρα που τους το ζητάς, για να, δηλαδή να φέρουν τις συγκεκριμένες λέξεις στο νου τους, γίνονται λάθη ή κομπλάρουν, στεναχωριούνται, στη δευτεροβάθμια είναι εκείνα τα παιδάκια που βγαίνουν έξω και λένε, και λένε «Μα το ήξερα και δεν το είπα, δεν το έγραψα». Έτσι, έχουν αυτή η δυσκολία δεν φεύγει ποτέ. Και τη βλέπεις από όταν είναι πολύ μικρό το παιδάκι, μέχρι τέλους εξακολουθεί να υπάρχει. Και δεν είναι ότι δεν ξέρουν, απλά καθυστερεί να έρθει. Και όσο πιο πολύ αγχώνονται ότι δεν θα το θυμηθώ, δεν μου έρχεται, τόσο μπλοκάρουν. Τις σειρές τις είπαμε, βλέπουμε καμιά φορά στην οικογένεια ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν και μια δυσκολία στην προσήλωση. Όταν λέμε στη συγκέντρωση, στην προσήλωση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει γενικό στην οικογένεια αυτό το ταπεραμέντο, δηλαδή γίνονται πολλά πράγματα μαζί. Δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή σε κάθε ένα ξεχωριστό από αυτά που κάνουμε τις δραστηριότητες. Πολλές φορές τρώμε και βλέπουμε και τηλεόραση, διαβάζουμε και παίζει και το ραδιόφωνο ή μιλάει ο άλλος στο τηλέφωνο κτλ. Και γενικώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια, έτσι, ας πούμε, δεν υποστηρίζεται πάρα πολύ η προσήλωση. Δηλαδή, να κοιτώ την ώρα που δένω τα κορδόνια μου, να σκέφτομαι την ώρα που ντύνομαι ότι ντύνομαι γιατί έξω βρέχει ή δεν βρέχει, θα πρέπει να πάω. Έτσι, δηλαδή, να είμαι προσιλωμένος σε αυτό που θέλω να κάνω. Αυτή τη δυσκολία την έχουν τα παιδιά, τα οποία θα εμφανίσουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση και συνήθως ενθαρρύνεται και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, οπότε είναι δύσκολο και να υποστηριχτεί, να αντιμετωπιστεί. Οι λεπτές δεξιδεπτή κινητικότητα δυσκολεύεται, δηλαδή παρατηρούν ότι δυσκολεύεται να μάθει να δένει κορδόνια, οπότε η μαμά θα πάρει τα παπούτσια με τα βέλκρο, τα κουμπάκια τους, ξέρω εγώ, στο πουκάμισο, έτσι, ή ξέρω εγώ το φερμουάρ να μπει. Δηλαδή βλέπουμε ότι το ψαριδάκι του μετά θα πίνει πιαγωγός, ας πούμε τα χρώματα, οι δακτυλομπογιές, διάφορα τέτοια πραγματάκια, παιχνίδια που θέλουν και τα δύο, δηλαδή και προσοχή και λεπτές κινήσεις, όπως είναι τα puzzles, οι κατασκευές, τα αποφεύγει, έτσι.
δυσκολία στο να ακολουθήσει πολλές οδηγίες μαζί. Δηλαδή, α, για να και έλα εδώ, πάρ' το μπουφάν σου, φεύγουμε, γιατί και μην ξεχάσει την τσάντα σου πριν βγούμε έξω να πάρουμε και τα κλειδιά. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Έτσι πάω ότι είναι έξυπνα παιδιά. Τίποτα από όλο αυτό δεν έχει ακούσει, ακριβώς επειδή η δυσκολία πάντα είναι στο να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Και οι ρουτίνες, πολλές φορές μας λένε, ότι πρέπει να τις θυμίζουμε. Δηλαδή, ότι πλένουμε τα δόντια μας πριν κοιμηθούμε, ότι κρεμάμε το μπουφάν μας πριν να βγούμε και τα λοιπά. Διάφορα πράγματα που συνηθίζουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας και για την, και για την αυτοεξυπηρέτηση, για την αυτομέρημνα και την προσωπική υγιεινή, αλλά και το ρυθμό της ζωής στην οικογένεια, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα ακολουθήσουν σωστά. Αυτά, τα περισσότερα από αυτά παρατηρούνται σε όλες τις ηλικίες της ανάπτυξης, δηλαδή μέχρι και το τέλος του δημοτικού. Έτσι, αλλά οι πρώτοι που θα τα δουν είναι οι γονείς. Έτσι. Όλα αυτά, από τη στιγμή που τα παρατηρούμε, δεν σημαίνει ότι τα αφήνουμε και κιλά. Έτσι, όπως κάνουμε και οι εκπαιδευτικοί και εσείς οι γονείς φαντάζομαι ακριβώς το ίδιο, σε όλα αυτά δίνουμε την καθοδήγησή μας. Βοηθάμε. Το κάνουμε ένα πιο απλό, με πιο απλά βήματα. Είμαστε από δίπλα. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις δυσκολίες, εμείς υποστηρίζουμε. Αν βλέπουμε ότι το παιδί το ξεπερνά, γιατί συνήθως συμβαίνει και αυτό, θα πούμε μετά και σε σχέση γενικά με τον έγκαιρο εντοπισμό ενός προς ενός των συμπτωμάτων αυτών, έτσι, όταν έγκαιρα το έχουμε δει και βοηθάμε και στηρίζουμε αυτό το συγκεκριμένο σύμπτωμα να βελτιωθεί, να καλλιεργηθεί, τότε πολλές φορές ξεπερνιέται και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνει η οικογένεια. Εάν όμως βλέπουμε ότι επιμένουν και πάλι δεν θορυβούμεθα, έχουμε πολύ δρόμο, έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι αναπτυσσόμαστε μέσα από διάφορες περιπέτειες και εμπλοκές, δεν έχει να κάνει, έτσι. Απλά έχουμε μια επαγρύπνηση. Όταν λοιπόν θα πάει στο σχολείο το παιδί, αυτό θα θυμηθούμε να το δούμε μετά. Όχι, τώρα θα το δούμε. Δεν φαίνεται καλά όμως, όντως. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Όταν θα πάει στο σχολείο το παιδί, θα πούμε και τι παρατηρεί το σχολείο σιγά σιγά, στην πρώτη, στη Δευτέρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και σχολική εργασία που γυρίζει στο σπίτι και το παιδί πρέπει να κάνει κάποια σχολική εργασία, να κάνει τη μελέτη του. Εκεί λοιπόν παρατηρούμε, εκεί δεν περιμένουμε ο γονιός να παίξει το ρόλο του δάσκαλου καταρχήν. Έτσι, δηλαδή να κάτσει να διαβάσει το παιδί και να παρατηρήσει ότι το παιδί δεν κάνει βου και αβά ή δεν έχει μάθει προπαίδεια. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να δούμε, ο γονιός να έχει την ευαισθησία, ας πούμε, να παρατηρήσει ότι πρώτα απ' όλα το παιδί αντιστέκεται να μελετήσει, αναβάλει τη μελέτη. Δηλαδή, δεν περιμένω ο γονιός να μου πει ακριβώς τι κάνει με την κωδικοποίηση, αλλά θέλω να μου πει ότι περνάω πολύ δύσκολες ώρες για να κάτσω να διαβάσει. Είμαστε συνέχεια μέσα στη φωνή. Έχω γίνει κακιά. Ναι, έτσι. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν υπάρχει αντίσταση. Και αυτό θα δούμε πώς δεν είμαι άλλα χαρακτηριστικά του παιδιού. Επίσης, πολύ συχνά βλέπουμε ότι το παιδί αρνείται, που είναι ένα είδος μελέτης και αυτό, να παίξει παιχνίδια στρατηγικής και αρρύθμισης. Δηλαδή, να λύσει τέτοια προβληματάκια, να συμμετάσχει σε ένα project του σχολείου που έχει τέτοιες δεξιότητες. Συνήθως τις χαίρονται πάρα πολύ τα παιδιά. Και επειδή είναι ένα έξυπνο παιδί, είναι μια έκπληξη το ότι δεν θέλει να παίξει ένα παιχνίδι στρατηγικής. Δείχνει ότι υπάρχει μια αντίσταση στην επεξεργασία. Έτσι. Μας ενδιαφέρει επίσης να μας πει αν είναι ένα παιδί, αυτό που λέμε δύσκολο παιδί, έχει δύσκολη ιδιοσυγκρασία. Άρα θα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου
θυμώνει εύκολα. Άμα θυμώσει, ξεθυμώνει δύσκολα. Ας πούμε, να καταλάβουμε λιγάκι πόση ένταση έχει ψυχολογικά. Είναι ένα παιδί το οποίο αργεί να πάει για ύπνο. Δεν κάθεται να φάει το φάι της μαμάς, τρώει αυτά που λέμε σαβούρα. Έτσι, δηλαδή, να δούμε τελικά τι γίνεται με τις σειρές και τις ρουτίνες. Και επίσης, τι γίνεται με την οργάνωση του χώρου και του χρόνου που έχει να κάνει με επεξεργασία, έτσι, αλλά και θα αποτυπωθεί και στην ανάγνωση, αλλά που σε ενδιαφέρει στο σπίτι, ας πούμε, είναι οργανωμένος ο χώρος του στο διάβασμα και στη μελέτη. Είναι οργανωμένος ο χρόνος του ή πρέπει κάποιος συνέχεια από πίσω να το τρέχει το παιδί, να του λέει «Σύπνα, ήρθε η ώρα για εκείνο, τέλειωσες, πρώτα θα διαβάσει και μετά». Δηλαδή, όλη αυτή, να είσαι το ρολόι του παιδιού δηλαδή στην πραγματικότητα. Έτσι, όταν βλέπουμε ότι σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, που είναι οι τέσσερις τομείς που από πίσω, βρίσκονται πίσω από την αποκωδικοποίηση, υπάρχει μια δυσκολία, μια αντίσταση, ψηλιαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Έτσι, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτά πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο να έχουν δοκιμαστεί στο σπίτι, ε. Έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή το παιδί θα πρέπει σε όλα να ακολουθεί τα πάντα. Όχι βέβαια. Έτσι όπως το ακούω. Ναι. Αυτό που ρωτάει, δεν ξέρω αν ακούσετε, αν πρέπει το παιδί σε όλα να ακολουθεί, να είναι οπαδός, να είναι παθητικό. Όχι. Όχι βέβαια, και αν ακούστηκα έτσι, κακός. Εδώ το αντίθετο. Ο γονιός πρέπει κάπως να ακολουθεί με την έννοια να επαγρυπνεί, να βλέπει, να δοκιμάζει. Έτσι, να ξέρει, να μπορεί, να ξέρει δηλαδή, ανά πάση στιγμή, το παιδί του, η ιδιοσυγκρασία του παιδιού του, για παράδειγμα, τι τύπου είναι. Είναι ένα πράγμα στο οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε ποτέ, πρέπει να το σεβαστούμε. Έτσι, άρα πρέπει να μπορούμε να το ανιχνεύσουμε μαζί. Σχολείο και οικογένεια. Η αντίσταση στην ανάγνωση και στη γραφή μπορούμε να τη δουλέψουμε, θα αλλάξει. Έτσι, αλλά έχει σημασία να έχουμε δει, να έχει δει ο γονιός ότι υπάρχει αυτή η αντίσταση, ότι το παιδί δεν αντιστέκεται στη μελέτη. Έτσι, μπορεί να πηγαίνει γραμμένο στο σχολείο. Ακούστε κάτι, το ξέρουμε πολύ καλά, πολλές φορές τα παιδιά έρχονται, είναι τέλεια όλες οι ασκήσεις τους γραμμένες κλπ. Έχει μεγάλη σημασία αν αυτό σας πήρε 4 ώρες, πολλούς καυγάδες, κλάματα και φωνές. Έτσι, γιατί αυτό κάνουμε περίπου για να μας εκπροσωπεί το παιδί μας σωστά στην τάξη. Γιατί έτσι αισθανόμαστε οι γονείς, ότι μας εκπροσωπεί το παιδί μας στο σχολείο. Είπαμε, είναι η κοινωνικοποίηση το θέμα. Και πολλές φορές θα γράφουν και οι γονείς. Και άλλο πράγμα είναι έτσι, να γίνει αυτό στο τσακ μπαμ. Έτσι, επίσης, ένα παιδί κακογράφος. Έτσι, το οποίο όμως μαθαίνω ότι στο σπίτι σε 5 λεπτά τα έχει γράψει όλα γιατί θέλει να παίξει, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει αντίσταση στη μελέτη. Είναι ένα παιδί που θέλει με περισσότερα χρόνια να παίξει. Μπορεί να έχει άλλα θέματα, ας πούμε, να είναι πολύ υπερκινητικό ίσως, εντάξει. Έχει μια διαφορά. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να τα παρατηρούμε, γιατί αλλιώς, έτσι, γιατί είναι σημαντικά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε για να καταλάβουμε τι είδους δυσκολία έχει αυτό το παιδί που απροσδόκητα δεν μπορεί να συμμετάσχει μέσα στο γραπτό πολιτισμό και αβίαστα. Έτσι, γιατί θα συμμετάσχει κάποια στιγμή, έτσι. Τι βλέπει το σχολείο. Το σχολείο, σας τα είπε και ο σύμβουλος και οι δύο σύμβουλοι, ότι έτσι θα δει τη γραμμική επεξεργασία, την ανακλητική ικανότητα, την πλημμένη μελέτη. Θα δει, δηλαδή, βλέπετε, είναι στις ίδιες περιοχές. Κοιτάξτε, εμείς θα δοκιμάσουμε. Είναι οι ίδιες περιοχές στην πραγματικότητα από άποψη νευροψυχολογίας, έτσι. Θα δει, για παράδειγμα, στην περιοχή της οργάνωσης, αυτό που εσείς βλέπετε, ένα οργανωμένο περιβάλλον, έτσι. Θα δει την πλημελή μελέτη. Θα δει τα τσαλακωμένα του γραπτά, θα δει δηλαδή πώς λειτουργεί μέσα στο σχολείο σαν αποτέλεσμα πια. Έτσι, στην περιοχή της αντίστασης στη μελέτη θα δει ότι είναι μη αυτοματοποιημένη ροή και επεξεργασία κτλ. Αυτά θα μας τα
αναφέρει όταν θα μας παραπέμψει το μαθητή του στο κεδί και θα, αφού τα έχει δοκιμάσει ασφαλώς. Εδώ βέβαια θα πούμε το εξής, ότι σε χώρες που οι ειδικές ματσέκυρες σχολείες έχουν απασχολήσει πολύ νωρίτερα το εκπαιδευτικό σύστημα από ό,τι στην Ελλάδα και έχει συνειδητοποιηθεί ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, καλό με την εξής έννοια. Συνήθως οι μαθητές μας αυτοί, που η δυσκολία τους είναι καθαρά στην γραμμική επεξεργασία και μόνο στη γραμμική επεξεργασία στην πραγματικότητα, κατά τα άλλα μπορούν να μαθαίνουν άριστα και πολύ περισσότερα πράγματα ίσως από άλλους μαθητές, οι μαθητές τους, είναι συνήθως άτομα που έχουν πιο αναπτυγμένη την αποκλίνουσα νόηση, δηλαδή που μαθαίνουν μέσω της τέχνης, μέσω της εικόνας, μέσω των σχεδιαγραμμάτων. Που έχουν ηγετική ικανότητα. Πολλές φορές επαφίονται πάρα πολύ, ενισχύεται μάλλον πάρα πολύ το κοινωνικό τους κομμάτι, είναι ηγετική. Το συναισθηματικό τους, επειδή συνήθως λειτουργούν τα αισθητήριά τους και με λίγο διαφορετικό τρόπο, βλέπουμε ότι είναι πιο ευαίσθητα παιδιά πολλές φορές. Έτσι. Είναι ταυτοχρόνως και παιδιά που λένε σε όλα ναι και τίποτα δεν τελειώνει. Δεν ολοκληρώνουν τις πρωτοβουλίες τους. Ή παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ιεραρχήσουν, όπως δεν μπορούν να θυμηθούν τις μέρες της εβδομάδας όταν είναι μικρά, με τη σειρά. Ή να το βρουν σε τυχαία σειρά, όπως δεν μπορούν να μάθουν μετά την προπαίδεια εύκολα με τη σειρά της. Ή να την πιάσουν από τη μέση ή την αλφαβήτα. Βρες αυτή τη λέξη στο λεξικό, το πιο δύσκολο για αυτά ενδεχομένως. Να σου πούνε 100 συνώνυμα ίσως, αλλά το πιο δύσκολο είναι να θυμηθούν τη σειρά των γραμμάτων. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο εξελίσσεται αυτό αργότερα σε μια δυσκολία ιεράρχησης αναγκών, ιεράρχησης επιθυμιών, τι είναι σημαντικότερο, τι να κάνω πρώτο, τι να κάνω δεύτερο, πού να πω όχι. Έτσι. Γι' αυτό και πολλοί λένε οι ματσιακές σχολείες, οι ειδικές ματσιακές σχολείες, τις λέμε ειδικές γιατί σε κάποιες δεξιότητες υπάρχει δυσκολία, υπάρχει στην πραγματικότητα on-off, υπάρχει δις, όχι α, δεν είναι αλεξία, είναι δυσλεξία, έτσι, δηλαδή δυσλειτουργεί, δεν λειτουργεί κάτω από όλες τις συνθήκες, κάτι που ξέρουν. Έτσι, επειδή λοιπόν λένε πολλοί ειδικές ματσιακές δυσκολίες, δεν είναι σχολικές δυσκολίες, είναι δυσκολίες ζωής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τι θέλουμε να κάνουμε, τα παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση, κάποια στιγμή αυτό θα το ξεπεράσουν. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα το ξεπεράσουν. Γι' αυτό σας είπα πριν, και ο εντοπισμός είναι σημαντικός, γιατί δημιουργεί μία ψυχολογία στην οικογένεια και στο παιδί και στις σχέσεις μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας που επιβαρύνει το παιδί. Πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο, πώς να πούμε, κόμψο, να είμαστε όλοι, να συνεργούμε, να συμπληρώνουμε ένας με τον άλλο τις πληροφορίες μας και το κατάλληλο χρόνο θα αναφερθώ αμέσως μετά σε αυτό, να παραπέμψουμε για να δούμε μήπως όντως τελικά πρόκειται για ειδική μαθησιακή, χωρίς να αισθάνεται το παιδί ότι είναι ο ασθενής της μάθησης, γιατί δεν είναι. Ο τρόπος που θα το υποστηρίξουμε πρέπει να είναι δημιουργικός, περιμένουμε να ακούσουμε πολλά από την κυρία Κρόκου σε αυτό. Και για ποιο λόγο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μεταλλαχθούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, η δυσκολία στην επεξεργασία θα μεταλλαχθεί μετά σε κάποιες άλλες δυσκολίες στην εφηβεία, τις οποίες πρέπει να ξέρει πια, να έχει μάθει μέσα από τον τρόπο που στηρίξαμε το παιδί, να τις διαχειρίζεται. Τη δυσκολία διαχείρισης του χρόνου και ιεράρχησης δηλαδή, και σειροθέτησης, να βάλω τα πράγματα στη σειρά, πρέπει να έχει αρχίσει να μαθεί να τη διαχειρίζεται. Γιατί έρχονται και τα εφηβικά θέματα και τα κοινωνικά έτσι πιο έντονα. Και ώστε να μην έχει καταλήξει να έχει δυσκολίες γενικά στη ζωή του. Αυτό είναι το σημαντικό κατ' εμέ, δηλαδή,
να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο σχολείο και οικογένεια έτσι, ώστε να μπορέσουμε το παιδί να το, να το βοηθήσουμε να αισθάνεται την αυταξία του. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όταν καταλήγουν να διαγνωστούν, βλέπουμε ότι συνήθως έχουν κάποιο ταλέντο. Είπαμε ότι είναι ανεξήγητη δυσκολία, άρα συνήθως έχουν ένα πολύ καλό γνωστικό προφίλ και νοητικό προφίλ. Είναι έξυπνα παιδιά. Μερικές φορές είναι πέραν της τυπικής νοημοσύνης, έτσι. Αλλά αυτή τους η ανικανότητα, την οποία τη βλέπουν μέσα στο σχολείο σιγά-σιγά, δηλαδή τα παιδιά πριν από όλους μας έχουν δει, ότι, ρε παιδί μου, τι έχω εγώ και δεν τα καταφέρνω. Ο Γιαννάκης, που όλη μέρα έπαιζε χτες, σήμερα στην ορθογραφία ούτε μια μουτζούρα. Έτσι, εκείνος ζορίζεται, το νιώθει. Κάπως θα προσπαθήσει επίσης να το καμουφλάρει. Θέλουμε λοιπόν να μην χάσουν σε αυτοπεποίθηση, γιατί συνήθως χάνουν. Οπότε αρχίζουν να συμπεριφέρονται και με έναν τρόπο προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Έτσι, πολλές φορές, παλαιότερα μάλιστα, πιο συχνά, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τα βρίσκαμε από τα προβλήματα συμπεριφοράς τους. Έτσι, ήταν λίγο αντάρτες, τα αγόρια, κλαψιάρικα τα κορίτσια, ψυχολογία θύματος πολύ συχνά, ότι με έχει βάλει στο μάτι δασκάλα γι' αυτό, η ατυχία σήμερα που δεν έγραψα σωστά κτλ. Έχουν μια αρνητική στάση προς τον εαυτό τους, δεν γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, πρέπει να τους τις δείξουμε. Το ότι για παράδειγμα έχουν μια πολύ καλή, πολλές φορές, ακουστική μνήμη ας πούμε, έτσι, δεν το γνωρίζουν. Ότι είναι πολύ καταφερτζίδες επίσης σε πολλά πράγματα που θέλουν έτσι χάρη και νάζι, δεν το ξέρουν. Και αυτό, έτσι, μια ικανότητα. Δεν δέχονται κριτική, αλλά δεν δέχονται και βοήθεια, που είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έτσι, δηλαδή, αισθάνονται προσβεβλημένα άμα πας να τα βοηθήσεις από δίπλα τους. Σου λέει, γιατί, τι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Δεν ζητάνε βοήθεια, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, που εκεί είναι η πιο σημαντική δυσκολία τους, και δεν αποδίδουν σωστά τις επιτυχίες και τα λάθη. Δηλαδή, όταν γράψουν καλά, λένε «έτυχε». Καμιά φορά αποκτούν και προκαταλήψεις. Να φορέσω εκείνο το μπλουζάκι που είχα πάρει 10 την προηγούμενη φορά, γιατί με αυτό παίρνω 10, ας πούμε. Έτσι. Και όταν δεν γράψουν καλά σε ένα τεστ, υπάρχουν διάφοροι περίεργοι λόγοι. Έτσι, δηλαδή έγινε φασαρία, ήταν, ξέρω εγώ, αυτό, ή το πρωί το γάλα, δεν αυτό, διάφορα. Ατυχία κλπ. Πράγματι, μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται στο σχολείο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα να σας πει ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης, με προβληματίζουν αυτά τα θέματα. Θα δείτε και εσείς εκείνους τους τομείς ως γονείς και θα δείτε ότι μάλλον κάτι συνδέεται, έτσι. Αλλά όπως είπαμε, ναι μεν στο σχολείο εντοπίζονται, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό που θέλουμε να προλάβουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα είναι να μην γίνουν δυσκολίες ζωής. Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος να έρθουν στο κεδί για να γίνει διεπιστημονική, γιατί θα γίνει διεπιστημονική διαδικασία, δηλαδή θα συζητήσουμε με τους γονείς και θα δούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και θα αποκλείσουμε εκείνα που εξηγούν τη δυσκολία στο διάβασμα. Τι εξηγεί τη δυσκολία στο διάβασμα? Εάν η γλώσσα στην οποία μαθαίνω να διαβάσω δεν είναι η μητρική γλώσσα, εάν γενικώς η ανάγνωση δεν υποστηρίζεται από το σπίτι, μην περιμένουμε το παιδί να κάτσει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά που το σχολείο ζητά, εάν δεν έχει δει έστω μια φορά τους γονείς του να διαβάζουν, δηλαδή η κουλτούρα του σπιτιού πρέπει να περιλαμβάνει την ανάγνωση και τη μελέτη, έτσι. Απλά σαν εικόνα και μόνο,
θα αποκλείσει το ότι το παιδί έλειψε π.χ. καμιά φορά μερικά παιδάκια αρρωσταίνουν πολύ καιρό και στην πρώτη τάξη που γίνεται το πρόγραμμα αποκωδικοποίησης, δηλαδή του αλφαβητισμού, λείπανε. Πολύ απλό. Έτσι κάποια άλλα παιδάκια μπορεί να παίρνουν κάποιο φάρμακο το πρωί. Είναι φυσικό να μην μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν γιατί μπορεί να κοιμούνται. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα τους δούμε. Θα δούμε μετά το νοητικό του προφίλ και θα δούμε και τη γενική του ικανότητα αλλά και σε δεξιότητες μία προς μία τι γίνεται. Συνήθως βλέπουμε ότι τα παιδιά που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε κάποιους τομείς σκοράρουν πολύ ψηλά και σε κάποιους άλλους τομείς έχουν βουνά και κοιλάδες δηλαδή λέμε. Σε κάποιους άλλους. Αυτή η ανισότητα, η εσωτερική τους δημιουργεί άγχος. Έτσι, είναι, όλοι μας οι άνθρωποι, όταν σε κάτι τα καταφέρουμε πολύ καλά και σε κάτι ξαστοχούμε συχνά, αυτό μας προκαλεί άγχος, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, θα δούμε τον τρόπο που δουλεύει, πόσο υπολείπεται σε σχέση με τους συμμαθητές του σε μία δεξιότητα. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι είναι ειδική μαθησιακή ένα παιδί που κάνει κάποια ορθογραφικά λάθη. Να πούμε και αυτό. Ορθογραφικά λάθη σήμερα κάνει το 90% των μαθητών στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν παραπέμπουμε στο κεδί να αισθανθεί το παιδί ο ασθενής της μάθησης επειδή κάνει κάποια ορθογραφικά λάθη. Ούτε στοχοποιούμε ένα παιδί. Όλα τα παιδιά κάνουν ορθογραφικά λάθη. Έχει να κάνει με τη μέθοδο ενδεχομένως διδασκαλίας που έχει υιοθετήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι. Και βέβαια εντοπίζεται στο σχολείο και σε σχέση με το τι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στο ρόλο τους στους μαθητές τους, μας είπε αρκετά ο σύμβουλος γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω άλλο γι' αυτό. Και θα καταλήξω σε τούτο. Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος λοιπόν να έρθει στο κεδί ένας μαθητής του Δημοτικού. Για εμάς ο καλύτερος χρόνος είναι γύρω στην Πέμπτη Δημοτικού. Πέμπτη με Έκτη. Να έχουμε και εμείς τον χρόνο να παρακολουθήσουμε μαζί με το σχολείο την πορεία του και να δούμε να έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, γιατί πολλές φορές, έτσι, επίσης λέμε το εξής, ότι στα 100 παιδιά που διαγνώσκονται με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εάν είχε υπάρξει ενημερότητα και παρέμβαση από την πρώτη στιγμή στη μία δυσκολία που εντόπισε κάποιος, μόνο τα 30 θα καταλήξουν να έχουν δυσλεξία. Τα υπόλοιπα 70 δεν έχουν τίποτα. Είναι αυτά που παρουσιάζουμε όλοι καθημερινά, έτσι, όλα τα παιδάκια, καθώς παίρνουν τα ποδαράκια τους μέσα στον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι εδώ για μετά για ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε και την Ντορέντα την Αστέρη. Θα ακολουθήσει βέβαια και η συζήτηση, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξουν ερωτήματα, σαν προϊσταμένη του κεδί, να μας απαντήσει. Θα παρακαλέσω τη Ζωή την Κρόκου για να μιλήσουμε πλέον για την παρέμβαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Παίξε αν θέλεις και μετά έλα να διαβάσουμε.
συνήθως μαζί, λες και διαβάζουμε μαζί, και τον έχουμε ή την έχουμε δίπλα μας για περίπου μία ώρα, δύο ώρες. Έχει τύχει να έρθουν γονείς σπίτι, γονείς στο γραφείο μου και να μου λένε στο σπίτι, διαβάζουμε στην πρώτη δημοτικού 3 με 4 ώρες. Άρα, ένα παιδί και να μην έχει μαθησιακές δυσκολίες, εγγενούς μορφής, όπως και να το δούμε, θα αποκτήσει. Αυτό σας το λέω. Αν διαβάζουν στην πρώτη δημοτικού 2 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουν, το διάβασμα. Το διάβασμα καταντάει μία υποχρεωτική ενασχόληση που δεν μου προσφέρει καμία ικανοποίηση. Γιατί? Γιατί ακόμα και όταν θα έρθει να μου πει το μάθημα της ιστορίας στην τρίτη δημοτικού και δεν μου το πει όπως το λέει το βιβλίο, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση που το ήξερα όπως το λέει το βιβλίο, θυμηθείτε τα νιάτα σας, του λέμε, δεν το διάβασες καλά, πήγαινε μέσα και ξαναδιάβασέ το. Το παιδί ξέρει τι μεταφράζει εκείνη τη στιγμή. Τι λέτε να μεταφράζει? Αχ, την καλή που είναι η μαμά μου, κατάλαβε πόσο καλά δεν έχω διαβάσει και με ξαναστέλνει μέσα γιατί με καταλαβαίνει να με στείλει αύριο στο σχολείο προετοιμασμένο. Του έχετε ακυρώσει όλη την προσπάθεια, εννοείται. Το παιδί τι λέει? Α, εγώ η διάνοια που δεν τα κατάφερα ή πόσο χαζός πρέπει να είμαι τελικά. Έτσι σκέφτεται. Μην φαίνεται ότι σκέφτεται κάτι άλλο. Είναι σαν το γνωστό που μου λένε, κάνω μικρές παρενθέσεις για να σας δείξω μερικές φορές την παράνοια που έχουμε. Είναι το γνωστό που βλέπω σε πολλά σχολεία, μία καρεκλίτσα στην άκρη εκεί. Συνήθως για τα παιδιά τα οποία μιλάνε ή ενοχλούν μες στην τάξη. Τους ρωτάω, τι είναι αυτό εκεί? Αυτό είναι η γωνιά της σκέψης. Δηλαδή, λέω, τι κάνουν εκεί τα παιδιά? Σκέφτονται, οι εκπαιδευτικοί μου λένε, σκέφτονται τι έχουν κάνει. Και αφού καταλάβουν τι έχουν κάνει, επιστρέφουν στη θέση τους. Δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών, 7, 10, κάθεται εκεί και σκέφτεται. Αυτό που έκανα σήμερα, που ενόχλησα μέσα στην τάξη, ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα το ξανακάνω, θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο. Εσείς πιστεύετε αυτό, σκέφτεται? Ή όταν εσείς το βάζετε τιμωρία στο δωμάτιό του, αυτό σκέφτεται? Για να συνεχιστεί, πάει στο δωμάτιό του και σκέφτεται, μα τι λάθος ήταν αυτό που έκανα άραγε. Για να σκεφτώ πώς θα το διορθώσω και να βγω να ζητήσω συγγνώμη μετά. Είναι δυνατόν? Το μόνο που σκέφτεται είναι πόσο πολύ εκείνη τη στιγμή σας μισεί για αυτό που του κάνετε και πόσο άδικο είναι αυτό που του έχει συμβεί να απογνωθεί. Τις πιο πολλές φορές σε εκείνες τις καρεκλίτσες συναντάω τα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί? Γιατί δεν έγραψαν. Γιατί δεν ήξερα να απαντήσουν. Γιατί την ώρα που έγραφαν ορθογραφία, χάζευαν. Καθίστε να το βρω. Χάζευαν. Και μου λένε οι εκπαιδευτικοί, ειδικά της δευτεροβάθμιας, δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας, έχουμε. Μου λένε, μα δεν υπάρχουν αντισέκριες δυσκολίες, θα πρέπει να έξει. Και μπέιλες. Η απάντηση μου είναι ξεκάθαρη. Και μπέιλες δεν είναι. Γίνονται. Τους κάνουμε την παίρνοντα. Είναι τυχαίο νομίζετε που τα παιδιά μας λένε συνέχεια βαριέμαι, 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 βαριέμαι. Τι βαριούνται? Τι βαριούνται να κάνουν? Να παίξουν? Μερικές φορές και αυτό όταν τα πιάνει ένα ποδιά τους. Τι βαριούνται όμως συνήθως? Να διαβάσουν. Είναι τόσο απλό. Είναι λίγα τα παιδιά που αρνούνται να παίξουν. Και ξέρετε, αυτό είναι παιδιά. Γιατί πρέπει να παίζουν. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Το παιχνίδι είναι η καλύτερη μάθηση. Αν μπορούσαμε να κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι, δεν θα είχαμε βαριέμαι, δεν θα είχαμε τεμπέληδες. Είναι συχνότατο πλέον το φαινόμενο της ταμπελοποίησης. Είναι τεμπέληδες. Είναι χελώνα. Σηκώνεται δηλαδή ένα παιδάκι στην τρίτη δημοτικού να γράψει ορθογραφία. Και μου λέει, ακούω τα άλλα παιδάκια να λένε, «Ωχ, σηκώθηκε η ζωή επάνω να γράψει». Αυτή είναι χελώνα. Είναι χελώνα γιατί έχει μαθησιακές δυσκολίες. Είναι χελώνα γιατί γράφει πιο αργά. Είναι χελώνα γιατί διαβάζει πιο αργά. Είναι χελώνα γιατί ποτέ δεν τελειώνει εγκαίρως την ασχολία που της έχει βάλει ο εκπαιδευτικός. Είναι χελώνα.
πάντα σεβόμαστε το ρυθμό της. Και το χειρότερο, δεν έχουμε ενημερώσει την τάξη. Δεν έχουμε μιλήσει στο παιδί μας για το τι σημαίνει ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες. Το είπε και η κυρία Στέρη πριν. Είπε ότι όταν τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες πετυχαίνουν κάτι, το ρίχνουν σε ένα τυχαίο γεγονός. Αν δεν πετύχουν, αν δεν γράψουν καλά στο διαγώνισμα, συνήθως λένε φταίει ο δάσκαλος μου βάλε δύσκολα ή δεν φόρεσε την τυχερή μου μπλούζα. Δηλαδή, έχουν εξωτερικό κέντρο ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους άλλους ανθρώπους και όχι στον εαυτό τους. Είναι σαν να πέφτω εγώ πάνω στην καρέκλα και τι κάνω μετά την καρέκλα? Την παίρνω και την κλωτσάω. Λες και η καρέκλα μου έφταιγε που έπεσα εγώ επάνω σε αυτήν. Αντί να πω, δεν πρόσεχα, εσωτερικό κέντρο ελέγχου, δεν πρόσεχα και έτσι έπεσα πάνω στην καρέκλα. Σίγουρα η καρέκλα δεν μου έφταιγε. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας μαθαίνουν στην αβοηθησία. Μαθαίνουν δηλαδή τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αφού δεν τα καταφέρνουν, να μην προσπαθούν για τίποτα περισσότερο. Αισθάνονται ματαιωμένοι. Διαρκώς νιώθουν ότι ό,τι και να κάνουν είναι λίγο. Διαρκώς νιώθουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν θα τα καταφέρουν. Είναι χαρακτηριστική μια έκφραση που χρησιμοποιούσε, που χρησιμοποιεί, δεν ξέρω αν ζει ακόμα, δεν είμαι βέβαιη, ένας σπουδαίος θεωρητικός που έχει ασχοληθεί με τις μαθησιακές δυσκολίες, μου είπε: τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι σαν να πατούν σε μαύρες τρύπες. Τη μία στιγμή λέει θα βρίσκονται δίπλα από τη μαύρη τρύπα, την επόμενη θα έχουν απλώσει το πόδι τους και θα έχουν πέσει μέσα. Είναι τα παιδιά, θα το δείτε κιόλας, γιατί σας έχω φέρει να σας δείξω και κάποια γραπτά μαθησιακών δυσκολιών, είναι τα παιδιά που ακόμα και το όνομά τους μπορούν να το γράψουν λάθος. Όταν όμως τα ρωτήσεις, θα σου πούν όχι, αποκλείται να το γράψει λάθος, αυτό ξέρω το όνομά που γράφει. Τι έχει πάει τότε λάθος? Θυμηθείτε την εικόνα που σας έδειξε ο Αδριάνος Μουταβελής με τον εγκέφαλο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σας είπε ότι είναι ενεργοποιημένα περισσότερα από ένα κέντρο. Αυτό λοιπόν δείχνει τη δυσκολία που έχει το παιδί να συγκεντρωθεί και να ανακαλέσει εύκολα κάποιες πληροφορίες. Πάμε λοιπόν, για να μην σας κουράζω, πολύ πολύ, πολύ γρήγορα, αυτά δεν θα τα αναφέρω γιατί τα έχουμε πει, αλλά πάντα τα βάζουμε, ξέρετε, εμείς που μιλάμε, γιατί λέμε αν δεν τα πει ο Αδριανός, κάτσε να τα πω εγώ, αν δεν τα πει τώρα, δεν κάτσε να τα πω εγώ. Α, και πάμε εδώ, μισό λεπτό. Για προσπαθήστε λίγο. Μισό λεπτό να το δω κάτι, θα σας το δείξω ο Αδριανός. Για προσπαθήστε να το διαβάσετε αυτό λίγο. Μπορείτε? Είστε σίγουροι? Αυτό μήπως σας είναι λίγο πιο εύκολο? Ναι. Αυτό ναι, γιατί? Και αυτό δεν μπορείτε τόσο εύκολα. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι σε αυτό το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε. Οι λέξεις είναι τοποθετημένες στη συντακτική σειρά. Στη λέξη κάποια γράμματα έχουν μείνει στη σωστή θέση. Πώς θα ανακαλεί ο εγκεφαλός σας? Όλοι τα καταφέρνουμε. Έχουμε όλοι, μα όλοι, ένα ορθογραφικό λεξικό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αυτό λοιπόν είναι που ενεργοποιείται και μας βοηθάει να ανακτήσουμε ολόκληρη την εικόνα της λέξης. Εδώ είναι τυχαίες οι λέξεις, είναι με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, αλλά τι τους λείπει? Η συντακτική σειρά. Άρα λοιπόν, αυτή εδώ η έρευνα που είναι στηριγμένη πάνω στη θεωρία της μορφής, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι όλοι μπορούμε να ανακαλούμε πράγματα επειδή τα έχουμε αποθηκευμένα και πολύ καλά κωδικοποιημένα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ζητάμε λοιπόν από ένα παιδάκι που είναι στην πρώτη δημοτικού, γιατί είπαμε εγώ θα σας κάνω το κομμάτι της παρέμβασης και θα σας δώσω και λίγες χρηστικές συμβουλές. Δεν μπορώ όλες και θα σας εξηγήσω γιατί. Ζητάμε λοιπόν από ένα παιδάκι στην πρώτη δημοτικού που ξεκινάει το σχολείο και που πριν έρθει στο σχολείο ήταν ένα παιδάκι σαν όλα τα άλλα. Όταν όμως έρχεται στο σχολείο, τι κάνει? Ξαφνικά δυσκολεύεται να διαβάσει. Άρα, το παιδάκι μου που εμένα πηδούσε, έπαιζε, μιλούσε, τραγουδούσε, ζωγράφιζε όπως όλα τα παιδιά, ξαφνικά στην πρώτη δημοτικού, δυσκολεύεται να διαβάσει. Το χαρακτηριστικό λοιπόν των μαθησιακών δυσκολιών, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών κυρίως, είναι
η δυσκολία στην ανάγνωση. Τα παιδιά αυτά έχουν πολύ αργό ρυθμό ανάγνωσης. Ξεκινάει λοιπόν ο Νικολάκης να διαβάζει. Διαβάζει τη λέξη λάχανο για παράδειγμα. Λέει λα, το βοηθάμε, λα. Χα. Νο, σας το είπα ότι μπορεί να μην τα πει κιόλας έτσι. Τι λέει Νικολάκη. Τι να λέει άραγε, εκότα. Η νότα αν έχει μάθει την νότα πριν. Ρε Νίκο μου, πάμε να την ξαναδιαβάσουμε. Τέλος πάντων, τη διαβάζουμε. Ο Νικολάκης δεν θα μπορέσει εύκολα να ανακαλέσει τη λέξη λάχανο. Λάχανο. Πρώτα, γιατί κάνει πάρα πολύ ώρα από τη μία συλλαβή στην άλλη, προσπαθεί να ανακαλέσει τους φθόγους. Δεύτερον, η μνήμη εργασίας που ακούσατε και πριν είναι, έχει ένα έλλειμμα, δηλαδή δυσκολεύεται να ανακαλέσει προηγούμενες πληροφορίες και εμείς όμως, ενώ βλέπουμε την αναποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, δηλαδή λουα λα, χουα χα, νου ο, νο, λάχανο, δεν μπορεί να το κάνει ο Νικολάκης και εμείς εξακολουθούμε να ζητάμε από τον Νικολάκη να διαβάσουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εσείς λέτε ότι αν του λέγαμε ότι εκεί πέρα λέει λάχανο και του το λέγαμε να το πει αρκετές φορές και να το δει και με διαφορετικούς τρόπους, θα χάναμε κάτι. Νομίζω ότι κερδίζαμε. Πολύ περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές μπαίνω στην πρώτη δημοτικού, βλέπω εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιμένουν στους μαθητές να συλλαβίζουν για να διαβάσουν τη λέξη. Και υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία το έχουν μάθει σχεδόν απ' έξω. Και τους λέει όχι, δεν θέλω έτσι, θέλω να μου το λέτε συλλαβιστά. Εννοείται τους κοιτάω λοξά. Γιατί, σας το έδειξα και πριν, θεωρία της μορφής μαθαίνουμε ολικά. Και ειδικά στα παιδιά οι μαθησιακές δυσκολίες είναι υποβοηθητικό. Το καλύτερο που θα σας πω, να έχω ένα άριστο μαθητή, άριστο, και επειδή η δασκάλα ή ο δάσκαλος διαβάζει συλλαβιστά τη λέξη για όλους τους μαθητές για να την καταλάβουν, σηκώνεται η άριστη μαθήτρια επάνω, ξέρει τι λέει η λέξη και τι κάνει. Μιμείται τη δασκάλα και τη διαβάζει συλλαβιστά. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και να γνωρίζουμε είναι ότι στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ναι, θα κάνουμε και συλλαβισμό, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι και συλλαβική, αλλά πολλές φορές εξυπηρετεί καλύτερα να μαθαίνουν τα παιδιά τη φωτογραφία της λέξης, την εικόνα της λέξης. Άλλος ένας πάλι γνωστός σε εμάς τουλάχιστον θεωρητικός που έχει ασχοληθεί με τις μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα με την ανάγνωση έλεγε: θέλετε να μάθετε ένα παιδί να διαβάζει, δώστε του να διαβάζει. Θέλετε να μάθετε ένα παιδί να γράφει σωστά, δώστε του να διαβάζει. Θέλετε να κάνετε ένα παιδί να γράφει κείμενα σωστά, δώστε του να διαβάζει. Όμως δυσκολεύονται να διαβάζουν, δεν το είπαμε. Άρα ποιος πρέπει να βοηθήσει το παιδί να διαβάζει, δίνοντάς του τροφή, να το τροφοδοτεί δηλαδή με συνεχή αναγνώσματα για να εμπλουτίσει το ορθογραφικό του, το οπτικό του λεξικό. Ποιος θα το κάνει αυτό? Εμείς οι δάσκαλοι και εσείς οι γονείς. Όταν λοιπόν κοιτάμε τη λεπτομέρεια, ασχολούμαστε με τη λεπτομέρεια, την οποία το παιδί με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να την μάθει, θα την ξέρει, δεν μπορεί να την εφαρμόσει. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε, όπως θα σας δείξω και μετά, άλλες πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να προχωρήσει. Η σχολική αποτυχία είναι συνυφασμένη με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί? Γιατί αισθάνονται ματαιωμένα, αυτό που σας είπα. Αισθάνονται ότι δεν τα καταφέρνουν. Θα το πω πιο απλά. Αν εσείς τη μία μέρα μαγειρεύατε και φτιάχνατε ένα, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε και απλά έχετε ξεκινήσει να μαθαίνετε και φτιάχνετε τη μία μέρα ένα φαγητό έτσι και έτσι. Και έρχεται ο άντρας σας ή η γυναίκα σας ανάλογα και σας λέει, έλα μωρέ, πάρ' το από εδώ πέρα. Την πρώτη μέρα άντε να το καταπιείτε. Τη δεύτερη μέρα έχετε προσπαθήσει ακόμα περισσότερο, το φτιάχνετε το φαγητό καλούτσικο και έχετε ακριβώς την ίδια αντίδραση. Θα ξαναμαγειρέψετε, με χαρά τουλάχιστον αποποιείτε. Με το ζόρι κάτι μπορεί να γίνει για να φάμε. Το ίδιο ακριβώς αισθάνονται και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αισθάνονται δηλαδή μία επιβάρυνση, σύν της δυσκολίας που έχουν, αισθάνονται μία επιβάρυνση και από το ίδιο το περιβάλλον.
από εμάς τους ίδιους. Αισθάνονται ότι, δεν είναι ότι είμαστε μάλλον διαρκώς μη ικανοποιημένοι από αυτά. Πώς πιστεύετε θα είναι η πραγματικότητά τους, η καθημερινότητά τους? Θα είναι εύκολη? Δεν τα καταφέρουν στο σχολείο. Στην οικογένεια αντιμετωπίζουν μία διαρκή πίεση για να είναι καλός. Να είναι καλός στην ορθογραφία, όταν ξέρουμε εκ των πραγμάτων, εκ προημίων, ότι το παιδί αυτό να ξέρει όλους τους κανόνες, μα όλους, να τους ξαναπαίξει, να τους λέει όλα τα ρήματα γράφονται με ωμέγα και να γράφει ρήματα με ωμέγα. Προσέξτε, ξέρει όμως τον κανόνα. Τι δεν κάνει, δεν μπορεί να τον εφαρμόσει παντού. Οι ενδοατομικοί λοιπόν παράγοντες, πέρα από τους περιβαλλοντικούς, δηλαδή ένα στερημένο οικογενειακό περιβάλλον, ένα κακό εκπαιδευτικό σύστημα, οι ενδοατομικοί παράγοντες, δηλαδή οι δυσκολίες που έχει το παιδί για τον εαυτό, με τον εαυτό του, είναι αυτές που οδηγούν πολλές φορές σχολική αποτυχία. Δεν θα θέλατε να ξέρετε τι ποσοστά μαθητικής διαρροής, σχολικής διαρροής έχουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια. Νομίζουμε, εγώ τουλάχιστον νόμιζα πριν ασχοληθώ εις βάθος με αυτά τα θέματα, ότι είναι ελάχιστα τα παιδιά που δεν τα λύγουν το σχολείο. Σας πληροφορώ ότι είναι πολλά τα παιδιά που δεν τα λύγουν το σχολείο. Και ξέρετε τι είναι για μένα το χειρότερο? Μπορεί να μην το εγκαλύπεις στην ουσία, να είσαι εκεί, να φυτάς, αλλά να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Να μην έχεις ανοίξει την ιστορία σου, τη γεωγραφία σου, να μην έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, να κλείνεις ακόμα και τα αυτιά σου για να μην ακούς κανέναν. Για μένα αυτό είναι μια άλλη άδυνη σχολική διαρροή. Και το κακό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά έτσι, τα οποία στην ουσία έχουν εγκαταλείψει τη μάθηση. Δεν θα σας ζαλίσω με πολλά θεωρητικά, θέλω να πάμε να δείτε κάποια γραπτά μαθητών. Όλοι αναφέρθηκαν σε όλα, μπορεί να ξαναγυρίσω σε αυτά αν έχουμε χρόνο. Θέλω να δείτε κάποια γραπτά μαθητών. Δείτε τα λίγο προσεκτικά. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό το παιδί λέτε να έχει μαθησιακές δυσκολίες έτσι όπως βλέπετε το γραπτό του? Όχι. Αυτό? Αυτό? Δεν είμαστε βέβαιοι. Αυτό? Αυτό έχει, ε. Αυτό? Ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά πίσω να τα ξαναδούμε. Όλα τα παιδιά, θα τα γυρίσω όλα πίσω και θα σας τα εξηγήσω κι όλα. Αυτά όλα τα παιδιά τα είχα το 2004, το 2005 και 2004, τα είχα στην τάξη μου. Είχα 8 παιδιά που είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Τρίτη δημοτικού. Ήταν... Αλλά είπατε πριν, στην πέμπτη όμως μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Οπότε από τρίτη μέχρι πέμπτη. Κυρία Ντορέτα, σας είπε πότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάτι δεν πάει καλά και θα μπορέσουμε να τα παραπέμψουμε στο κέντρο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε μαθησιακές δυσκολίες. Από την πρώτη δημοτικού ανοιχνεύουμε τις μαθησιακές δυσκολίες. Θα περάσουμε στο διάστημα χωρίς. Εδώ είναι, προσέξτε, εδώ είναι κραυγαλαία. Να παρέμβω, αν έχετε την καλοσύνη, να ολοκληρώσω, κυρία Κρόπου, και μετά να κάνω τις παρεμβάσεις. Γιατί είναι και άλλοι που θέλουν να ρωτήσουν, αλλά να πάμε λοιπόν, σειρά. Να διευκρινίσω ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι τόσο έντονες όπως είναι αυτές εδώ. Αυτό δεν είναι, είναι. Κι όμως είναι μια μαθησιακή δυσκολία. Μια ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. Εδώ πρώτη δημοτικού μπορεί να μην ήμουν βέβαιη. Δευτέρα να μην ήμουν βέβαιη. Στην τρίτη αρχίζω και ψιλοκαταλαβαίνω. Προσέξτε, αυτό το παιδί γράφει καλά. Έχει ένα στρωτό λόγο. Ο Ιάσονας αυτή τη στιγμή είναι τρίτη λυκείου, και είναι άριστος μαθητής. Όταν είπα στη μαμά και στον μπαμπά ότι ο Ιάσονας έχει δυσορθογραφία μάλλον, εννοούσα ότι κάνει πάρα πολλά λάθη στην ορθογραφία, τα οποία διακρίνονται από, από το να είναι ανορθόγραφος. Ήταν αυτό που με όθησε να πιστεύω ότι έχει δυσορθογραφία. Για δείτε λίγο τα λάθη του. Σας δείχνω δύο λέξεις. Τη λέξη ίδιο και τη λέξη ίδιο. Τι κάνει?
γράφει την ίδια λέξη, στην ίδια σειρά, με διαφορετικό τρόπο. Αν την έγραφε ήττα-ήττα, μπορεί να έλεγα, μπορεί, προσέξτε τι κάνω, τι λέω, να έλεγα έναν ορθόγραφος. Να ενημερώσω ότι έρχεται και ο κύριος Κολιάδης, κυρία Δασκαλοπούλου. Θα κάνει τη θεματική του άφηξη. Λοιπόν, δείτε επίσης το κάποιος με το κάποιος, δείτε το ζωντανεύει, συγγνώμη, δείτε το ζωντανεύει με το ζωντανεύει, δείτε το χιονάνθρωπος με τους υπόλοιπους χιονάνθρωπους, κάπου που βρίσκονται παραπάνω, χαρακτηριστική περίπτωση. Τι κάνει δηλαδή, προσθέτει γραμματάκια ή τρώει γραμματάκια. Τι άλλο κάνει, κάνει αναγραμματισμούς. Τρώει συλλαβές. Θα τα δείτε. Όλα, εδώ για παράδειγμα, εδώ για παράδειγμα, τον έχει γράψει σχεδόν σωστά, όπως και εδώ. Σχεδόν εννοώ. Τι δεν έχω κάνει όμως, έχετε παρατηρήσει. Δεν έχω διορθώσει τίποτα. Τίποτα δεν έχω διορθώσει. Γιατί δεν έχω διορθώσει τίποτα. Γιατί κανένα παιδί, όχι μόνο ο Ιάσονας που έχει μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία, θα κοίταζε τα λάθη του ποτέ. Κανένα παιδί που του διορθώνουμε τα λάθη, δεν τα κοιτάζει. Κανένα. Όταν λέω κανένα, εννοώ κανένα. Όπως και κανένα παιδί, όταν του βάζει δασκάλο του από κάτω να γράψει ή εσύ στο σπίτι, του βάζετε τη λέξη, την έχει γράψει η λέξη λάχανο λάθος και του βάζετε από κάτω να τη γράψει 5 ή 10 φορές. Ξέρετε πώς γράφει. Δεν γράφει λάχανο, 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 λάχανο. Τι γράφει. Λου, 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 λου. Μπράβο. Άρα μαθαίνει, τον συνετίζεται, τον διορθώνεται. Γιατί το βάζουμε λοιπόν. Γιατί ξέρετε, το λέω και θα το λέω πάντα, ακόμα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, επειδή είχε πετύχει όταν εμείς ήμασταν μαθητές, γιατί εμείς κοιτάξτε όλοι, βγήκαμε πετυχημένοι, ας εφαρμόσουμε ακόμα αυτά που έκανε και ο δικός μας δάσκαλος τότε, γιατί αφού πέτυχαν σε εμάς, δεν θα πετύχουν στα παιδιά μας. Είναι λεγόμενη μαθητεία. Δηλαδή, σε αυτό που αισθάνομαι σίγουρος, το επαναλαμβάνω, γιατί αφού ξέρω ότι πέτυχε σε κάποιους, θα πετύχει και τώρα. Πιστέψτε με, είναι ένα αποτελεσματικό. Και ειδικά όταν βλέπω να διορθώνουν άπειρα, τα άπειρα λάθη των μαθητών και να τσακωνόμαστε, αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κόκκινο ή πράσινο στυλό, κοιτάω το δέντρο και έχω χάσει το δάσος. Όχι με κόκκινο να τα διορθώσετε. Όχι με πράσινο, όχι με μπλε, όχι με μαύρο. Το παιδί ένα πράγμα θα κοιτάξει. Τι? Το βαθμό. Μπράβο σας. Και διαβάζω πολλές φορές. Μπράβο Ιάσονα. Πάρα πολύ ωραία αυτά που έγραψες. Πάρα πολύ ωραίες οι ιδέες σου. Αλλά έκανες πολλά ορθογραφικά λάθη. Δηλαδή ενώ τον πήγατε στα ουράνια, του δώσατε μετά μια κλωτσιά και τον ξαναρίξατε κάτω. Ναι. Τον ματαιώσατε. Ναι, τον στενεχωρήσατε. Ναι, τον είπατε αποτυχημένο. Γιατί πάνω που κατάφερε κάτι, του πήρατε την μπουκίτσα του αυτή τη γλυκιά. Γιατί δεν έκανε, γιατί έκανε πολλά ορθογραφικά λάθη. Ή και το άλλο που ακούω, σε αυτά εδώ τα παιδιά, πολύ ωραία. Όμως, κάνε ωραιότερα γράμματα. Εσείς λέτε αν έκανε ωραιότερα γράμματα, αν το προσπαθούσε ή αν μπορούσε. Τώρα που θα το πούμε εμείς θα τα κάνει ξαφνικά. Μπορεί. Βλέπετε λοιπόν ότι εστιάζουμε την προσοχή μας σε ανούσιες στρατηγικές, σε ανούσιες λεπτομέρειες και χάνουμε τα σημαντικότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα παρεμβαίναμε στον Ιάσονα. Ο Ιάσονας γράφει μια χαρά. Δεν θα έπρεπε όμως να τον στείλω στα κεδί για να έχει και μια αξιολόγηση που να λέει ξέρετε. Ο Ιάσονας αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα στην ορθογραφία. Γιατί θα πρέπει να το ξέρω, για να μην του βαθμολογώ τα ορθογραφικά του λάθη. Στην περιφέρεια που βρίσκομαι, δυσκολεύουμε πάρα πολύ να πείσω πολλές φορές στους γονείς ότι το να πάνε στο κεδί της περιφέρειάς μας δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν στέλνω να κάνουν λογοτομή, αυτό νομίζω.
Τους εξηγώ πολύ απλά, θα πάρω ένα χαρτί που θα εξηγήσει τον επόμενο εκπαιδευτικό, στον κάθε εκπαιδευτικό, τι είναι αυτό που συμβαίνει στο παιδί του. Οι πιο πολλοί γονείς νομίζουν, το έλεγα και πριν στην κυρία Στέρη, ότι θα φύγουν από το κεδί και θα πάρουν μια σφραγίδα εδώ που θα λέει «Έχω μαθησιακές δυσκολίες». Και σε τελική ανάλυση, να σας πω την αλήθεια, τι είναι αυτό το φοβερό που το είπε ξεκάθαρα και ο φίλος μου ο Αδριανός πριν, αν θα έχω καστανά μάτια, αν θα έχω γαλανά, αν θα έχω μαθησιακές δυσκολίες ή αν δεν θα έχω. Το ζήτημα είναι να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Μπορώ λοιπόν να κάνω αυτά τα παιδιά και όλα τα παιδιά. Γιατί σας είπα και πριν, πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά τους δημιουργούν. Και είναι τύπου μαθησιακών δυσκολιών. Δηλαδή έχουν ακριβώς τα ίδια φαινομενικά συμπτώματα. Με ρώτησε πριν ο φίλος μου ο Γιώργος, γιατί τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα κρούσματα. Τα κρούσματα, το είπα και εγώ λάθος. Ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Και του είπα ότι ο αριθμός δεν έχει αυξηθεί τόσο ήταν πάντα θεωρητικά. Δηλαδή ένα 3, 5, 6. Τι είναι αυτό όμως που έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε ενημερωμένοι. Πείτε το, ή κάτι θέλετε να πείτε. Το είπα εγώ το. Όσο πηγαίνω στο σχολείο, δεν έλεγα, δεν τα παίρνει τα γράμματα. Τι είπα, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπα. Ακριβώς το ίδιο είπα. Τι λέγανε τότε σε εμάς. Δεν παίρνει τα γράμματα. Εντάξει, μωρέ, να βγάλει τώρα, πάει τρίτη δημοτικού, να ξέρει να διαβάζει και να μάθει μια τέχνη. Να σας πω και κάτι. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι πάρα πολύ καλά στις τέχνες. Είναι το έχουν λίγο το καλλιτεχνικό, γιατί ο εγκέφαλος, είπαμε, λειτουργεί πολύ διάστατα. Και βέβαια έμαθα προχθές από ένα άρθρο που διάβαζα ότι ο μοναδικός λαός στον κόσμο που δεν αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, ποιος είναι, για να επιβεβαιώσω τη θεωρία που σας είπα εγώ πριν. Ξέρετε. Οι Ιάπωνες δεν έχουν καθόλου. Οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, επειδή έχουν το ίδιο γράμμα, τα μαθαίνουν ολικά, δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι έτσι ο εγκέφαλός τους δομημένος, που δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μαθησιακές δυσκολίες. Μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουμε εμείς που κατατέμνουμε πολλές φορές αυτό το οποίο θα πρέπει να διδαχθούμε. Άρα λοιπόν, εδώ ο Ιάσονας, ο οποίος ξαναλέω είναι άριστος μαθητής, θεωρώ ότι θα περάσει γιατρός που θέλει να γίνει, δεν θα γίνεις πάρα πολύ καλός γιατρός. Ένας καλός δάσκαλος θα γινόταν, ναι. Όχι, δεν θα γινόταν. Όμως, αρκετές φορές στο πανεπιστήμιο, όταν ήμασταν εκεί και διορθώναμε γραπτά φοιτητών, δασκάλων, βλέπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήταν τόσο επιτυχημένη, ο Αδριανός γελάει γιατί τα θυμάται, ήταν τόσο επιτυχημένη η δυσλεκτική, που με δυσκολία, εμείς τουλάχιστον που ξέραμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν πάει καλά. Πολλοί βέβαια έχουν ενοχοποιήσει τις μαθησιακές δυσκολίες και για τα φαινόμενα, μάλλον έχουν. Το λέω λάθος. Έχουν χρεώσει στις μαθησιακές δυσκολίες και το φαινόμενο της ατονίας. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται γονείς και μου λένε: το παιδί μου δεν τονίζει. Έχει μαθησιακές δυσκολίες. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όχι. Απλά έχει κακή εκπαίδευση. Όταν πήγαινε στην πρώτη δημοτικού, δεν έμαθε να τονίζει σωστά. Δεν φταίει το παιδί. Κάποιος άλλος φταίει. Που δεν έδειξε τη σωστή στρατηγική για να μάθει να τονίζει. Και δεν είναι σίγουρα μαθησιακή δυσκολία. Ότι πολλές φορές συνυπάρχει, θα το δείτε παρακάτω, συνυπάρχει μαζί με συμπτώματα των μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δεν συνυπάρχει. Αλλά ξαναλέω ότι η ατονία είναι κακή εκπαίδευση. Ο Ιάσονας λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος συστηματικά μαζί του, θα ήταν μόνο με την ορθογραφία. Τι θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να ομαδοποιήσει τα λάθη του. Θα πρέπει να πούμε, έλα εδώ Ιάσονα, κάτσε να σε μάθω αγάπη μου γλυκιά για το χιονάνθρωπο και να σου μάθω επίσης και ό,τι άλλο μου έρθει στο μυαλό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι ασχοληθεί με την καταληκτική ορθογραφία, δηλαδή με την κατάληξη. Είναι ρήματα σε ίσο, ρήματα σε ένο και μέσα σε όλα αυτά, για να μπορέσει να τα συγκρατήσει ο Ιάσονας και κάθε Ιάσονας, θα πρέπει να του βάλω και την εξαίρεση. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι τόσο καλά δομημένος, ο οποίος μπορεί να ανακαλεί εύκολα οποιασδήποτε πληροφορίες, ειδικά αν υπάρχει κάτι που διακρίνεται, που ξεχωρίζει από όλες αυτές τις γενικευμένες γνώσεις. Δηλαδή, όλα τα ρήματα γράφονται σε ίζο με γιώτα, εκτός βάλτε και ένα εκτός. Το παιδί ξέρετε τι ανακαλεί εκείνη την ώρα πιο εύκολα. Το ρήμα που εξαιρείται την εξαίρεση,
και ανακαλεί μετά τον κανόνα. Αυτό δεν συμβαίνει όχι μόνο στα παιδιά με μαθητικές δυσκολίες, αυτό συμβαίνει με όλους μας. Γιατί όταν σας είπα εγώ τα ρήματα, ας πούμε, σε Εύω, αμέσως ο καθένας από εσάς πρώτα ανακάλεσε αυτά που εξαιρούνται, που είναι πιο λίγα, σε σχέση με αυτά για τα οποία ισχύει ο κανόνας. Ο Ιάσωνας θα κάνει πάντα λάθη. Πάντα. Μέχρι να μεγαλώσει και να γράφει διαρκώς, θα κάνει λάθη. Θα πρέπει να ζήσει με αυτά. Με μια πολύ καλή παρέμβαση, η οποία είπαμε θα στηριχτεί σε, στην καταληκτική ορθογραφία, μεγαλώντας θα πάμε στην ετυμολογία. Θα περάσουμε ίσως και από την οπτικοποίηση. Αλλά να ξέρετε ότι από όλα αυτά τα στάδια περνάει και ένα παιδί που δεν αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. Όταν θέλουμε να θυμηθούμε το βράδυ ότι γράφεται με ύψιλον, ένας πολύ καλός, ευέλικτος και φάνταστος εκπαιδευτικός δεν θα πει, ξέρετε παιδιά, το βράδυ γράφεται με ύψιλον. Ή να θυμάστε το βράδυ γράφεται με ύψιλον. Ή γράφετε το 10 φορές ότι το βράδυ για να θυμηθείτε ότι γράφεται με ύψιλον. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, και ειδικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, θα είναι να το οπτικοποιήσει. Πώς? Πείτε το. Με το φεγγάρι. Και μαζί στο φεγγάρι θα κολλήσει και τη νύχτα που κοιμόμαστε, και αφού τη νύχτα μας έρχεται ο ύπνος, όλα αυτά με ύψιλον, φτιάξαμε μια πολύ μικρή ομαδούλα λέξεων το βράδυ, τη νύχτα και τον ύπνο, που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας ότι γράφονται με ύψιλον. Βλέπετε λοιπόν πόσο απλά είναι τα πράγματα, αρκεί να έχουμε, ξαναλέω, τη σωστή στρατηγική. Και σωστή στρατηγική στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι μόνο η επανάληψη. Σε εμάς μπορεί να πιάνει. Σε αυτά, επειδή χάνεται η πληροφορία δεξιά και αριστερά, και επειδή είπαμε ότι μας αρέσουν και τα χρώματα, θα σας δείξω και ένα βιντεάκι μετά πριν κλείσουμε για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Επειδή όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν τη μνήμη, ενισχύουν και τις διαδικασίες κωδικοποίησης, καλό θα είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε πολλές στρατηγικές. Αυτό είναι ακριβώς την ίδια μέρα, η Άρτεμις εδώ, έγραψε και αυτή για το χιονάνθρωπο το ίδιο πράγμα. Εδώ βέβαια είχα πει εγώ στην Άρτεμις και σε κάθε Άρτεμι που είχα εκεί μέσα, τους είχα πει παιδιά, κάθε φορά που θα αλλάζετε παράγραφο, θα αφήνετε ένα δαχτυλάκι. Ο Ιάσωνας το κατάλαβε. Το αποκωδικοποίησε σωστά. Η Άρτεμις άφηνε γραμμή. Άφηνε γραμμή. Εγώ τα έχω βάλει τα βελάκια. Τα βελάκια τα έχω βάλει εγώ για να τις δείξω την επανάληψη. Βλέπετε να έχω διορθώσει τίποτα άλλο στο γραπτό της Άρτεμις. Τίποτα. Τίποτα όμως. Κυριολεκτικά τίποτα. Η Άρτεμις αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα συναισθηματικά. Ο Ιάσωνας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, με σε μια εξαιρετική οικογένεια, υποστηρικτικό περιβάλλον. Και φαίνεται στο γραπτό του. Η Άρτεμις αντιμετώπιζε και κάποια συναισθηματικά προβλήματα, τα οποία όπως βλέπετε αντικατοπτρίζονται πολλές φορές στον τρόπο που γράφουν τα παιδιά. Δηλαδή, η κακή οικογενειακή κατάσταση. Η ματέωση, ένας νυχτερινός καυγάς ίσως των γονέων. Αυτό την άλλη μέρα, να ξέρετε, πολλές φορές αποτυπώνται στα γραπτά των παιδιών μας. Μέσα από μουτζούρες, μέσα από κακογραφία. Θα πρέπει να ασχοληθούμε εμείς, οι εκπαιδευτικοί, με το τι συμβαίνει στη δική σας οικογένεια. Φυσικά. Μόνο αν μας ενημερώσετε. Φυσικά, αν μας ενημερώσετε και αν μας πείτε και ακριβώς τι συμβαίνει. Άρα η ερώτηση θα έπρεπε να ήταν διαφορετική. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε οι γονείς να ενημερώνουν τους δασκάλους τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι για το καλό των παιδιών τους. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει πολλές φορές αυτό, γιατί ξέρετε το να λέμε σε οποιονδήποτε ή και στον εκπαιδευτικό κάποια πράγματα δεν είναι εύκολο. Και θα σας πω πολύ απλά ότι. Συνήθως οι άνθρωποι επιλέγουν να τα λένε σε λάθος ανθρώπους. Τώρα είσαστε στο σωστό δρόμο. Ακριβώς. Εκεί που θα έπρεπε να τα πούν θα ήταν σίγουρο στον εκπαιδευτικό, γιατί ο εκπαιδευτικός δεν θα βγει να το πει πουθενά παραπέρα και θα τον νοιάξει μόνο το κομμάτι του παιδιού. Και θα εστιάσει σε αυτό. Βέβαια, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που μου έχει τύχει να μην έχω συνεργάσιμους γονείς. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που και οι ίδιοι δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν. Μπορεί να μην τα αναγνωρίσουν και οι ίδιοι. Ίσως.
Και το βασικότερο, ξέρετε, είναι ότι όταν μια οικογένεια έχει ένα άτομο με ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει πρώτα η ίδια η οικογένεια να αποδεχθεί ότι το παιδί θα έχει μια τέτοια δυσκολία. Και το έλεγα και πριν, ότι το πρώτο πράγμα που λέω στους γονείς είναι: μα κάποιος από τους δυο σας το είχε. Γιατί πέρασε στο παιδί. Για σκεφτείτε λίγο τι γίνεται για να τους δώσω να καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι που ήρθε έτσι. Είναι κάτι που και οι ίδιοι αντιμετώπιζαν και που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει, αφού ξέρουν, να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση. Όπως το ίδιο, πολλές φορές ακούω εκπαιδευτικούς να λένε: τώρα τι να κάνω, να πω στην τάξη ότι ο Νίκος, η Μαρία και η Ελένη, ο Ιάσονας και η Άρτεμις και ο Παναγιώτης αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλάμε. Μπορούμε να δείχνουμε πράγματα. Και είναι ίσως καλύτερο, γιατί και τα παιδιά καταλαβαίνουν, οπτικοποιούν αυτό που εμείς προσπαθούμε να τους πούμε και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ενήμερα για το κάθε τι που γίνεται, γιατί είναι μια οικογένεια η τάξη. Είναι η μικρογραφία μιας κοινωνίας και θα πρέπει να είναι αποδεκτό το κάθε μέλος της. Είτε αυτό είναι με μαρσιακές δυσκολίες, είτε είναι Ρωμά, είτε είναι από άλλη χώρα, είτε δεν ακούει, είτε δεν βλέπει, είτε. Αλλά πρέπει επιτέλους να μάθουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα έχουν όνομα. Θυμάμαι μία περίοδο όταν πρωτοδούλεψα σαν δασκάλα, μας έλεγαν μην λέτε ότι αυτά είναι ουσιαστικά ή ρήματα ή οτιδήποτε. Και λέγαμε, γράφουμε το «ι» του ήλιου, το «ι» του Ινδιάνου. Δηλαδή, το «ι» του ήλιου, ποια είναι η διαφορά του με το «ι» το «ήτα» ή το «ι» το «γιώτα»? Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο ένας Ινδιάνος και ο άλλος είναι το «γιώτα»? Εγώ δεν έβλεπα κάτι. Έβλεπα δηλαδή ότι καλυπτόμαστε πίσω από κάποια στοιχεία, να πω του... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Παρακαλώ. Όχι, αν είχαμε να λέμε το ή το γιώτα. Ναι. Χωρίς το ή του Ινδιάνου, ή του συνδυάζαμε. Ποιο θα ήταν το καθόλου. Δεν μου δεν το δίνει. Πάρα πολύ. Κι εγώ. Μα κι εγώ έτσι έμαθα. Ολικά έμαθα. Δεν αμφιβάλλω, αλλά κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει να λέμε ότι αυτό είναι ρήμα, αυτό είναι επίρρημα, αυτό είναι ουσιαστικό. Μιλάμε τώρα για τις Γκρέτα. Εγώ σας μιλώ και στην πρώτη. Εγώ σας λέω ότι αυτό το γενικεύαμε. Λέγαμε, είναι μια λεξούλα που μου δείχνει ότι κάτι κάνω. Κάτι κάνω, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εδώ ξεκινάμε κατευθείαν να ασχοληθούμε με τα ορθογραφικά λάθη της Άρτεμις και να παραβλέψω το συναισθηματικό κομμάτι. Από πού θα ξεκινήσω, λέτε? Τι λέτε εσείς? Θα σας το πω πολύ απλά, γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα ξεκινήσω, λείπει ο καθηγητής μου να τα ακούσει αυτό, θα ξεκινήσω από εκείνο το κομμάτι στο οποίο θα έχω σίγουρη επιτυχία ή θα έχω κάποιου είδους επιτυχία. Αν αυτό το κομμάτι είναι το συναισθηματικό, θα ξεκινήσω από αυτό. Αν όμως είναι η ορθογραφία και μέσα από αυτήν αισθανθεί καλά η Άρτεμις, θα ξεκινήσω από αυτό. Στην ουσία ο δάσκαλος πάει ψαχουλεύοντας. Πάει να δει τι είναι εκείνο που θα κάνει το παιδί επιτυχημένο και ευτυχισμένο. Σίγουρα δεν θα πάει να λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν γίνεται. Και στην ουσία, ο εκπαιδευτικός ρόλος πρέπει να επιτελείται. Όμως, δεν μπορώ να πω ότι θα ακυρώσω αυτό το παιδί. Με τη συγκεκριμένη, θυμάμαι, μαμά, δεν την έπεισα ποτέ να στείλει το παιδί στο τμήμα ένταξης ή στα ΚΕΔΗ. Ξέρω ότι η Άρτεμις έχει εγκαταλείψει το σχολείο από την τρίτη γυμνασίου. Γιατί? Γιατί το ίδιο το σύστημα, αυτό που σας είπα πριν, είναι απέβαλε. Το τι κάνει, ακολουθεί τη δουλειά της μαμάς, όποια και είναι αυτή. Πάμε εδώ τώρα, η πιο δύσκολη περίπτωσή μου. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Ήταν από τα πιο δύσκολα παιδιά. Ο Παναγιώτης είχε όμως κάτι καταπληκτικό που τον διαφοροποιούσε από όλους τους υπόλοιπους. Είχε μια καταπληκτική φαντασία. Όμως, είχε και ένα μειονέκτημα. Ο Παναγιώτης έφτιαχνε ιστορίες με δράκους, με υπότες και έμπαινε μέσα. Δηλαδή, ερχόταν στο σχολείο πολλές φορές ντυμένος, με κορώνες, με ξύλινα σπαθιά και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε?
τον κορόιδευαν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό λοιπόν που διαχειρίστηκα πρώτα με τον Παναγιώτη ήταν αυτό το κομμάτι. Είχε πολύ καλούς γονείς, εξαιρετικούς, είναι ακόμα και τώρα φίλοι μου, οι οποίοι τον υποστήριζαν. Δηλαδή, εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης ήταν τρίτη δημοτικού, ήταν εδώ, θηριώδης. Τον λέγανε αρκούδα τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν τον ένιωξε ποτέ, είχαμε δουλέψει τόσο πολύ στην ψυχοσύνθεση του Παναγιώτη, που δεν τον ένιωξε ποτέ. Στην αρχή στεναχωριόταν λίγο, μετά το δουλέψαμε, γιατί είδατε που σας είπα ότι θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι. Αυτό λοιπόν, με τη βοήθεια της οικογένειας, ήταν το κομμάτι της ψυχοσύνθεσής του. Ο Παναγιώτης φέτος είναι πρώτη χρονιά στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Ένα φοβερό παιδί. Αλλά ζωγράφιζε καταπληκτικά. Ήταν αυτό που σας είπα. Τι κάναμε όμως, και βάζω τον εαυτό μου μέσα μαζί με την οικογένεια, στηρίξαμε τα ταλέντα του. Στηρίξαμε την κλίση του. Αυτό που ήθελε να κάνει, τι είπατε? Πολύ, πολύ. Δεν είπαν ούτε μία στιγμή θέλω να τον κάνω γιατρό, ενώ έβλεπαν ότι το παιδί έγραφε φέφερε την ειρήνη. Ορίστε. Σαν γιατρός, βέβαια. Σαν γιατρός, έγραφε. Αυτό είναι το πρώτο γραπτό του Παναγιώτη και αυτό είναι το επόμενο. Δείτε τη διαφορά του. Όταν ο Παναγιώτης μετά από 2 χρόνια είχε ηρεμήσει, αλλά δείτε το χαρακτηριστικό. Τον λένε Παναγιώτη, μη μου πείτε δεν ξέρει να γράφει Πάνος, δεν το έχει γράψει πουθενά, μα πουθενά σωστό. Ο Κυπριανός είναι ο φίλος του. Ο Αντώνης ο αδερφός του, του λέω, ρε Παναγιώτη, του λέω, παιδί μου, του λέω, έχεις γράψει το όνομά σου λάθος. Ο Παναγιώτης, λέει την κυρία Ζωή, αφού ξέρω να γράφω. Και του λέω, ναι, έχει, λέτε πόσο πολύ έχει βελτιωθεί. Είναι πέμπτη, τι να σας πω, είναι απίστευτη διαφορά. Γιατί υπήρχε πρόγραμμα παρέμβασης που στηριχτήκαμε και δουλέψαμε και ηρεμήσαμε την ψυχοσύνθεσή του. Το παιδί τα πήγαινε καλά με τον εαυτό του. Του λέω λοιπόν, βρε Παναγιώτη, το πάνω στο έγραψε σημειωμένο. Και τι μου λέει, δικαιολογία κατευθείαν. Καλά μου λέει, δεν σας κόβει καθόλου. Γιατί βρε Παναγιώτη, μου λέει Παναγιώτης. Αυτό θυμόμουν, αυτό έβαλα. Σωστό. Ήταν η δική του λογική. Ο Παναγιώτης φαίνεται ξεκάθαρα ότι έκανε λάθος το όνομά του. Δεν βγήκε όμως ποτέ από το φαντασιακό του κόσμο. Όχι ότι δεν βγήκε, βγήκε κάποια στιγμή, σταδιακά. Αλλά ήταν ένας υπέροχος Παναγιώτης μέσα στο σχολείο. Διόρθωσα ποτέ τίποτα στον Παναγιώτη, τον βλέπετε? Τίποτα, ούτε στο προηγούμενο γραπτό, ούτε σε αυτό. Και όποιο γραπτό και να σας δείξω, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το μόνο που κάνω είναι να μην τα διορθώνω. Αντιθέτως, να βρίσκω τα θετικά του στοιχεία και να τα υπερτονίζω. Αυτό λέω στους εκπαιδευτικούς. Που ακόμα και τώρα πηγαίνω στις τάξεις και τους λέω: πιο πολλά είναι αυτά που έχετε διορθώσει παρά αυτά που έχει γράψει. Τι θα καταφέρει. Τα προγράμματα λοιπόν παρέμβασης που χρησιμοποιούμε είναι μικρά, δηλαδή βάζουμε μικρούς στόχους, εύκολα πραγματοποιήσιμους, έτσι ώστε το παιδί να τους δει μπροστά του ότι γίνονται για να αισθανθεί επιτυχία. Και να αρχίσω να κλείνω λοιπόν σιγά σιγά, υπενθυμίζοντάς σας κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Ή μάλλον όχι, να μην σας τα δείξω. Μπορούμε να το ανεγανέ, μπορούμε να το κλείσουμε αυτό και να το κλείσουμε, θα το ξαναβάλουμε και να βάλεις ένα βιντεάκι, μάλλον 2 βιντεάκια για να κλείσουμε. Θέλω να πας αυτό που λέει what is like to have αυτό. Για να μην... Δεν ξέρω και τι έχει πάει μέσα σε όλο το χρόνο. Ναι, ναι, να το κλείσω. Αυτό λοιπόν είναι τώρα το κλείσιμο της βραδιάς μας. Θυμηθείτε λοιπόν τη σημερινή δυσλεξία. Μην μου πείτε ότι το παίζει. Το παίζει. Ωραία. Λοιπόν, θα σας μεταφράζω όπου χρειάζεται. Είναι ένα βίντεο που έχουν βγάλει από το Orton Dyslexia Center, το μεγαλύτερο κέντρο στην Αμερική, το οποίο οπτικοποιεί μέσα σε 1,5 λεπτό, σε 2,5 λεπτά μάλλον, τι είναι δυσλεξία. Πρώτον, πώς βλέπει ένα παιδί. Thank you.
σε όλα τα παιδιά σα έρχεται 4 να 5 σε όλα τα παιδιά. Με την ίδια του σχολή. Εδώ δείχνει πώ βλέπουν τα παιδιά τι αρχέ τη σχολή και πώ βλέπουν ένα μικρό παιδί. Κάποια γράμματα τα βλέπουν γραμμένα. Το βρίσκω δύσκολο να συγκεντρώνω όταν πρέπει να διαβάσω. Πηδάνε γραμμέ και γι' αυτό δυσκολεύονται να διαβάσουν πολλέ φορέ και από κάτω γραμμένα. Ευχηθούμε χρόνια πολλά για τον Κωνσταντίνο της, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι μέρα επιτυχία. Εμένα ήσασταν 20 και πήγες 20. Δεν είπαμε ηλικία. Ωραία. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω εκτός των συναδέλφων και των γονιών που είναι εδώ πέρα, τους δύο συναδέλφους μου, τον Παναγιώτη τον Ράδο και τον Νίκο τον Καμήλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Νέας Μύρινης, τον κύριο Γιαννιώτη, και το διαδικτυακό κανάλι της Νέας Μύρνης που για δεύτερη φορά είναι μαζί μας, το NSTV, την τοπική εφημερίδα «Η Φωνή της Νέας Μύρνης». Κυρία Δημούλου, θα πείτε κάτι θέλετε. Πάλι να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης. Σας δίνω έτσι χρόνο τώρα, αν θέλετε, να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις ή να ζητήσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες από τους εισηγητές που είχαμε κοντά μας. Έχουμε χρόνο. Κύριε Γιάννιο, θέλετε κάποια παρέμβαση, θέλετε να πείτε κάτι. Εξαιρετικά. Ελάτε. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Ό,τι ακούσαμε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχουμε συνηθίσει σε αυτό το σχολείο πλέον να ακούμε μόνο ενδιαφέροντα πράγματα. Οι μερίδες που έχουμε παρακολουθήσει φέτος σε αυτό αφρίζουν όλες τις εκδηλώσεις που στη Νέα Σμύρνη έχουν γίνει και έχουμε παρακολουθήσει. Να σας συγχαρώ και να σας πω ότι το σημερινό θέμα, εκτός του ότι είναι η νύχια αγωνία όλων των γονέων, το αν το παιδί θα το δούμε να, από την πρώτη δημοτικού στη δευτέρα στην τρίτη, να προοδεύει όχι μόνο στη γραφή και στην ανάγνωση αλλά στη μάθηση γενικότερα,
Το έχω αντιμετωπίσει και προσωπικά με ένα από τα τέσσερα παιδιά μου και είναι πράγματι μια γροθιά στο στομάχι όταν το βλέπεις. Όμως η εξέλιξη και η αγάπη και από κοντά η συμπαράσταση είναι αυτή που φέρνει τα αποτελέσματα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για το που μας προσφέρατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι να γίνει το ξεκίνημα. Ελάτε, κυρία. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Απλώς επειδή έχω τα δύο μου αγόρια έχουν δυσλεξία. Κάτι που έχω διαβάσει πολύ, έχω ενημερωθεί πολύ. Απλώς αυτό που δεν έχω σκεφτεί ποτέ να ρωτήσω είναι αν τα παιδιά τους οπωσδήποτε θα γίνουν δυσλεκτικά. Ή υγρονομικό. Ποιο θέλει να απαντήσει. Ντορέτα. Ακούστε. Αυτό που λέμε οι δυσλεξιακές σχολείες, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμισία και δυσφασία και δυσαναγνωσία για κάποιους. Πράγματι δεν έχουμε συμφωνήσει ούτε για τα αίτια του, ενώ όλη η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδειχθεί κληρονομικότητα, παρότι γενικά ακολουθούν την οικογένεια. Ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας ή κλίματος που είπαμε πριν, του τρόπου που διαβάζουν και οι γονείς, του τρόπου που προσεγγίζουν και οι γονείς το γραπτό λόγο. Αλλά πάντως δεν έχει αποδειχθεί κανένας είδους κληρονομικότητα. Επίσης τα αίτια γενικά δεν έχουν αποδειχθεί και εμείς για το αποκλεισμό θα διαγνώσουμε. Δηλαδή θα αποκλείσουμε όλα τα αίτια. Όλες οι άλλες δυσκολίες, υπάρχουν πολλά αίτια για να φτάσει κανείς να μην μπορεί να διαβάσει καλά, έτσι. Εάν δεν βρούμε κανένα από αυτά τα αίτια να υπάρχει, να είναι πραγματικότητα, σημαίνει ότι έχει ειδικές μαθησιακές, έτσι το έχουμε συμφωνήσει, το ανεξήγητο, το αναπάντεχο, δηλαδή. Γι' αυτό και είναι και σοκαριστικό για ένα παιδί, γιατί είναι σαν να τον προδίδει ο ίδιος του εαυτός. Ενώ όλα δείχνουν ότι θα είναι ένας πολύ καλός μαθητής και θα εξελιχθεί μια χαρά, ξαφνικά αντιμετωπίζει αναπάντεχα και ανεξήγητα αυτού του είδους την δυσκολία στη διαχείριση του γραπτού λόγου. Οπότε δεν το ξέρουμε. Όσο καλύτερα ενημερωμένος είναι, εφόσον το ξέρουν οι ίδιοι, τα ίδια τα παιδιά, θα ξέρουν και τρόπους και μαθαίνουν τρόπους να αντιμετωπίζουν τη δυσκολία τους. Είναι μάλλον απίθανο τα παιδιά τους, απομακρύνεται η πιθανότητα τα παιδιά τους να έχουν την ίδια δυσκολία. Γιατί αφού δεν έχει αποδειχθεί κληρονομικότητα, υποθέτουμε ότι ακολουθούν την οικογένεια μέχρι στιγμής στις έρευνες, διότι ο τρόπος με τον οποίο και εκείνοι αγχωνόντουσαν με το γραπτό μεταβιβάζεται με τον ίδιο τρόπο στα παιδιά τους, δηλαδή ότι είναι περιβαλλοντικό. Δεν είπατε στην τοποθέτησή σας ότι αυτό το παιδί το έχει και κάποιος από εσάς το είχε. Το είπε. Εγώ το είπα και λέω στο επικείμενο και να λέω ότι έχει δείξει, όπως είπε και η κυρία Ντορέτα, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών που λέει ότι ακολουθεί την οικογένεια. Άρα είναι εγγενής. Αυτό λέμε. Αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει και το γονίδιο του συγκεκριμένου. Ακούστε. Καταρχήν. Ναι, έτσι. Ακολουθεί την οικογένεια. Συνήθως βρίσκουμε ότι και κάποιος στην οικογένεια είχε αυτή τη δυσκολία. Βέβαια, μέχρι στιγμής, έτσι, ειδικά στην Ελλάδα, δεν είναι σίγουρο ότι το ξέρει. Απλά λέει, α, και εγώ έτσι, και εγώ αντιδρούσα έτσι στα συμπτώματα. Που σημαίνει, λοιπόν, έτσι, ότι πιθανόν το έχει, με κάποιο τρόπο έχει διαβιβαστεί στο παιδί του. Η κληρονομικότητα δεν έχει αποδειχθεί. Επίσης, έχουμε πολλές έρευνες για τους νευροδιαβιβαστές, για τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά την ανάγνωση. Έχουμε ενεργές μαγνητικές τομογραφίες. Σας είπαν οι συνάδελφοι κάποια τέτοια στοιχεία. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που τα εντοπίζουμε, όμως τίποτα δεν έχει αποδειχθεί ως προς την αιτιότητα. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Δηλαδή, δεν έχει αποδειχθεί ότι αν γίνει αυτό, ότι έτσι, α ίσον β, αιτιότητα δεν ξέρουμε. Παραμένει στον ορισμό, παρότι υπάρχουν 90 διαφορετικοί επίσημοι ορισμοί, παραμένει στον ορισμό η
η φράση «ανέτεια αναπάντεχη δυσκολία σε έναν από τους τομείς του σχολικού και κυρίως στη διαχείριση του γραπτού λόγου». Και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω στην τοποθέτησή σας. Είπατε ότι η καλύτερη ηλικία είναι την πέμπτη τάξη να απευθύνονται στο παιδί. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, μπορεί να τη δουν οι γονείς από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μέχρι την πέμπτη. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, αν δούμε κάτι, και το βλέπει και ο γονιός, δεν πρέπει να κάνουμε μια. Σε όλα τα φαινόμενα που αφορούν τη σχολική, την ανάπτυξη γενικά και τη σχολική ζωή, επομένως, υπάρχουν τρία στάδια, έτσι. Το πρώτο είναι η ανίχνευση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πυρετό μπορεί να έχουμε για διάφορους λόγους. Πρώτα τον ανιχνεύουμε. Α, υπάρχει πυρετός, βάζουμε θερμόμετρο, βλέπουμε ότι υπάρχει πυρετός. Για να φτάσουμε στη διάγνωση, δηλαδή που είναι το τελευταίο στάδιο, έτσι, πριν την ανίχνευση πρέπει να υπάρξει εντοπισμός και παρέμβαση. Παρότι όλοι νομίζουν ότι θα πρέπει πρώτα να διαγνωστεί κάποιος για να παρέμβουμε μετά, ειδικά στις ειδικές μαθησιακές σχολείες, το success story, η επιτυχία είναι, εκεί είναι το σωστό, πρώτα παρέμβαση και μετά διάγνωση. Διότι ξέρουμε πλέον σήμερα ότι υπάρχουν πολλές κατασκευασμένες δυσλεξίες, πρώτον. Δεύτερον, δεν αφήνουμε ποτέ εκτεθειμένο το παιδί σε μία δυσκολία. Παλιά μαθαίναν περισσότεροι άνθρωποι να διαβάζουν και να γράφουν σε χειρότερες συνθήκες. Ξέρετε γιατί? Δηλαδή, με μεγάλες τάξεις, εγώ ας πούμε, στην πρώτη τάξη θυμάμαι ότι ήμασταν 56 παιδιά. Η πρώτη μου τάξη εμένα ως δασκάλα ήταν 38 παιδάκια. Έτσι θα πω, δηλαδή, συνθήκες. Όμως, λένε όλοι τώρα και οι μεγαλύτεροι ερευνητές όλο τον κόσμο, λένε, εάν οι δάσκαλοι συνεχίζουν να κρατάνε το χεράκι του παιδιού τους όταν βλέπουν ότι αυτό δυσκολεύεται, να στέκουν δίπλα του και να αντιμετωπίζουν την κάθε δυσκολία του, έτσι, όπως οι δάσκαλοι ξέρουμε αντιμετωπίζουμε την κάθε δυσκολία του παιδιού, πολύ λιγότερα, και σας είπα πόσα, το 30% των παιδιών θα κατέληγαν να διαγνωστούν από όλα αυτά τα παιδιά ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Πρώτα παρέμβαση, λοιπόν, πρώτα όλα αυτά που μας είπε και η κυρία Κρόκου, πρώτα διαθεσιμότητα στο παιδί, τώρα έχουμε τις δυνατότητες να είμαστε δίπλα τους. Είναι πιο μικρές οι τάξεις και μακάρι να είναι και μικρότερες, γιατί επίσης ξέρουμε ότι καλή εκπαίδευση είναι να υπάρχει μια αναλογία ενός δάσκαλου προς 12 παιδιά στην Ευρώπη. Το ξέρετε αυτό. Μόνο έτσι είμαστε σίγουροι ότι σωστά έχουν εκπαιδευτεί όλοι. Και αφού γίνουν όλα αυτά και βοηθήσουμε το παιδί, για να φτάσουμε να πούμε, ναι, τελικά η αντίσταση του παιδιού είναι μεγάλη, ναι, ενώ είχε σωστή εκπαίδευση, ενώ υπήρξε παρέμβαση, ενώ, το παιδί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία δυσκολία στην αποκωδικοποίηση, στη γραμμική υπερσυγκρασία, που είναι τύπου η δική μας ψυχική δυσκολία. Έτσι πρέπει, λοιπόν, να πηγαίνουν τα στάδια. Γι' αυτό, λοιπόν, η καλύτερη περίοδος για να αρχίσει να συζητείται το θέμα παραπομπή για διάγνωση, έτσι, είναι αυτή η ηλικία. Δηλαδή, να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του αλφαβητισμού, που ολοκληρώνεται παγκοσμίως στην τρίτη τάξη, δηλαδή σε όλες τις γλώσσες τις αναλυτικοσυνθετικές, έτσι, που είναι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες καταρχήν. Μέχρι την τρίτη τάξη χρειαζόμαστε περίπου 3 σχολικά έτη για να μάθει το παιδί τις δεξιότητες τις σχολικές. Μαθαίνει να διαβάζει, δηλαδή. Δίνουμε 3 χρόνια. Από την Τετάρτη και μετά θα δείτε στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των ευρωπαϊκών κρατών και της Αμερικής και της Αυστραλίας και εκεί που έχουμε έρευνα για αυτά τα θέματα, ότι το παιδί αρχίζει να διαβάζει για να μάθει. Αντιστρέφεται. Εκεί, λοιπόν, εντοπίζονται τα παιδιά τα οποία αρχίζουν και μπλοκάρουν, επειδή όσο μαθαίναν να διαβάζουν, τα πράγματα μπορεί να πηγαίναν καλά. Αλλά το μπλοκάρισμα που έχουν λόγω των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών θα φανεί όταν έρχεται η ώρα να μάθω από το διάβασμα.
ή να φτιάξω αυτά τα κείμενα, τα μεγάλα και τα γραπτά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν εκεί κάπου εντοπίζεται Τετάρτη, άρα να το δούμε και λίγο ακόμα και να ετοιμαστούμε για παραπομπή όταν πράγματι έχουν γίνει όλα αυτά από πριν. Τι ακριβώς εννοείται να μάθουν από το διάβασμα, δηλαδή να το αποστηθήσουν, δηλαδή διαβάζουν, να το κατανοήσουν, να... τι ακριβώς τώρα εννοείται σε αυτό. Λοιπόν, είναι όλα αυτά, μέχρι την τρίτη δημοτικού, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το παιδί να μάθει να διαβάσει, να μάθει να γράφει, να μάθει αρίθμηση. Από την Τετάρτη αρχίζουν, όπως βλέπετε, επιστημονικά αντικείμενα σχεδόν. Μπαίνουμε σοβαρά στην ιστορία, μπαίνουμε σοβαρά στη φυσική. Άρα λοιπόν τι θέλουμε, μπαίνουμε στον πολιτισμό. Τον πολιτισμό το γραπτό. Που σημαίνει τι, ότι μέσα από το διάβασμα, μέσα από τα γραπτά κείμενα, αυτά που έτσι μέσα από τη... γι' αυτό χρησιμοποιούμε πολύ γραπτό κείμενο, να αρχίσει να μαθαίνει. Και εννοείται ότι εμπλέκεται και η κατανόηση. Είναι ένα σοβαρός παράγοντας. Ένα παιδί μπορεί να διαβάζει, αλλά να μην κατανοεί. Ωραία. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο πρώτα στην πρόεδρο του συλλόγου, δεν μείνει σε καθόλου. Ελάτε, κυρία Δεκούλου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μάλλον δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ένα παιδί μπερδεύει το δέλτα με το βήτα και το φού με το θού για 6 χρόνια. Και μάλιστα αυτό κάποια στιγμή την ακολουθεί για όλη τη ζωή. Δηλαδή, φτάσει 16 και 7 χρονών και είναι ένα πράγμα που δεν το έχει διορθώσει. Απλά το διορθώνει μόνη τη. Δηλαδή, αισθάνεται ότι μπορεί να το διορθώνει κάποια στιγμή σε ένα δεύτερο έλεγχο τη αγαπάτη. Είδατε όλοι οι συνάδελφοι, αποφύγαμε πάρα πολύ να σας μιλήσουμε για τα πολύ μοδά τα πράγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως το μπερδεύει τα σύμφωνα. Δεν είναι φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, μπερδεύει τα σύμφωνα. Έχει το συγκεκριμένο παιδάκι για το οποίο μιλάτε, από όλα αυτά που ακούσατε, έχει κάτι άλλο σαν σύμπτωμα, τελεία. Μπερδεύει τα σύμφωνα. Η δεύτερη ερώτηση θέλω να κάνω, η δεύτερη. Τα παιδιά είπαν ότι κατά 90% είναι ορθόγραφα. Αυτή η ορθογραφία μπορεί κάποια στιγμή να φτιαχτεί σε αυτά τα παιδιά και πώς. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Σήμερα, πριν την εποχή τη δική μας, θυμάμαι ότι τα χέρια μου πολλά ακόμα εκεί πεσμένα από τα δασινόμενα, συνέχιση δασινόμενας. Δεν κατάφερα, τις μάθω ποτέ ίσως. Κάποια στιγμή, δόξα τω Θεώ, περάσαμε στο μονοτονικό. Ξέρετε, κάνω αρκετά λάθη όταν γράφω, αλλά δόξα τω Θεώ γράφω Θωμά εξαιρετικά ορθογραμμάτα και εξαιρετικά ορθογραφημένα. 14 γκάραμοντ ορθογραφημένα μέσα του υπολογιστή. Θέλω να πούμε άλλα λόγια. Ότι αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή συζητούμε, ίσως μετά από 10 χρόνια, να θεωρείται εξαιρετικά ξεπερασμένο. Είναι η τεχνολογία που έχει περκεράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν είναι ωφέλιμα να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή ορθογραφημένη, γιατί ξέρουμε ότι ορθογραφημένη γραφή βοηθάει και τα παιδιά για άλλα πράγματα σε γεωργικέ δομέ. Είναι εξαιρετικά και λιγότερο. Δεν πρέπει να μάθετε κάποια στιγμή που θα μπορούσατε okay. με κάποιο τρόπο να γράφουν σωστά. Στο παράδειγμα που ωραία θέσατε, με το βου και το δου, ο ίδιο ο άνθρωπο. Η ίδια η κόρη βρήκε, και αυτό είναι ένα δείγμα του έξυπνου μυαλού της, εξαιρετικά έξυπνου μυαλού της, βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο δικής της ερώτησης για να μπορέσει να διαχειριστεί. Πιθανόν. Όταν ξεκίνησε το μονοτονικό περίοδο ο λόγος και δυσκολευόμασταν όλοι να γράφουμε καθηγητή, καλώς όρισες, θυμάμαι πολύ καλά ότι είχα βρει την εξής στρατηγική. Έγραφα τα κείμενα χωρίς πόνους καθόλου. Και μετά το διάβασα και το ξεπίπτωνε. Αν δηλαδή βρήκα μια στρατηγική. Όταν βρεις μια στρατηγική για να διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου, είσαι μια χαρά και καλά πας στη ζωή σου. Άλλωστε, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, Γεωργία, είναι γεμάτη με στρατηγικές. Χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές για να κάνουμε καλύτερη καθημερινότητά μας. Άρα το ίδιο πράγμα και με την καθήκη δουλειά μας. Ψάχνουμε και ωφέλιμα τα παιδιά μας. Να έχουν τέτοιες στρατηγικές. Και οι δάσκαλοι αυτό κάνουν. Μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, την επιστημοσύνη μας, με βάση αυτές τις στρατηγικές που φέρνουμε στο δισάκι μας, τις μοιραζόμαστε, τις διδάσκουμε στα παιδιά μας.
Θα μου επιτρέψετε λίγο να δώσω το λόγο για ένα χαιρετισμό ή κάποιο σχόλιο στον καθηγητή, τον Μανώλη Κουλιάδη. Είναι και χαρά και τιμή μα που είσαι μαζί μα, Μανώλη. Νομίζω η παρέμβασή σου είναι πολύ σημαντική. Το θέμα μας, το λέω εν συντομή, ήταν οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Παρουσιάστηκε η φύση τους, ο εντοπισμός και η παρέμβασή τους. Είναι καλό. Οι ομιλικές δεν χρειάζεται. Είναι καλό να θυμίσω ότι. Επέτρεψέ μου λίγο, Μανώλη. Ναι, ναι. Ο Μανώλης Βολιάδης είναι γνώριμός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν καθηγητής μου στην μονοετή επιμόρφωση. Καθηγητής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, από τους πρώτους καθηγητές που στήσανε τα παιδαγωγικά τμήματα όταν γίνανε τετραετή. Συγγραφέα σε πάρα πολλά βιβλία, σε συνέδρια, να μην μιλήσω για άρθρα κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για τον λόγο. Να χαιρετήσω εδώ τους αγαπητούς συναδέλφους και συνεργάτες, τον Ρέτσα, τη Ζωή, τον Αντριανό. Και σε ένα Γιώργο, συγχαρητήρια. Μοιάζει στο κουράκι το πέρασμα. Ωραίο, δεν είναι. Ανανέωση. Ακούσατε πολλά πράγματα. Κανανάκι, τα ξέρετε. Είστε οι γονείς οι περισσότεροι, νομίζω, έτσι. Και εκπαιδευτικοί. Και εκπαιδευτικοί. Τώρα, ήταν ένα θέμα, αυτό που θέλω να τονίσω. Να φέρω την εμπειρία. Μην ενοχοποιείτε τους γονείς. Μην αισθάνεστε ενοχές. Είναι μερικά πράγματα που γίνονται και μερικά που δεν γίνονται. Και να μην πάει καλά το παιδί, θα δεν γράψει ανάποδα όπως είπε η κυρία και η κλπ. Δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Για όνομα του κόσμου. Έχουμε ένα άλλο πιο σημαντικά. Να αναπτυχθεί η ολική προσωπικότητα του παιδιού. Προσέξτε το. Και όχι μόνο το γνωστικό, δεν ξέρω αν το λέει και πολύ τώρα, Λορέτα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι το θηνικό συναισθηματικό δάντημα, αγαπητοί μου, στα παιδιά. Έρχομαι από μια ομιλία στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Αγίας Παρασκευής. Καλά, εκεί είναι όλοι συντεμένοι, από 55-60 και πάνω. Τι τους μίλησα? Για το μνημονικό μας σύστημα. Τρόπος λειτουργεί και πώς το καλλιεργούμε. Ξέρετε ότι σε αυτήν την ηλικία οι άνθρωποι αυτοί διαβάσαν τα μικρά παιδιά. Και τι μας λέει οι νευροεπιστήμες, αυτός ο σύγχρονος κλάδος που προσπαθεί να βάλει τις βιολογικές βάσεις της μάθησης και της μνήμης. Τι λέει? Πέρα από το γνωστικό, το μαθησιακό, το επιταχύνει, το μορφοποιεί, όταν συνοδεύεται από το θυμικό συναισθηματικό. Δηλαδή, το τάντεμα, η αναγνώριση, η επιδοκιμασία του παιδιού και μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Θα μάθει μερικά πραγματάκια, δεν τα μάθει στο τέλειο. Αυτό πιστεύω. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να έχουν μια ψυχική ευεξία, μια ανωτερότητα σιγά σιγά. Ας κάνουμε και μερικά λαθάκια. Δεν είναι. Αυτό μου έδειξε η εμπειρία με τη σημερινή μας εποχή, με αυτή τον υπερκαταναλωτισμό, με την κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων. Μιλάτε στα παιδιά σας, μιλάτε ευχάριστα, ας κάνουμε και μερικά λαθάκια. Είναι μέσα στη ζωή. Αυτό που θέλω να τονίσω, ας μην επιμένουμε σε μερικά λαθάκια τα οποία είναι προσωρινά και αν δεν τα μάθει, και σωστά, δεν χαλάζει ο κόσμος. Αλλά το γενικό πλαίσιο, η όλη προσωπικότητα του παιδιού να προσεχθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί φυσικά πρέπει να πούμε ποιο είναι το ιδανικό. Και εσείς οι γονείς να μην αγχώνεστε. Μην ενοχοποιείτε τον εαυτό σας ότι κάνετε κάτι λάθος. Βοηθήστε και εδώ και οι εκπαιδευτικοί είναι πάντα μαζί, η καλή συνεργασία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Αυτό που απασχολεί περισσότερο, να κοιτάξτε, δεν ξέρω Γιώργο, αλλά είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς που συνοδεύουν τα μαθησιακά προβλήματα, αγαπητοί μου. Αυτά να προσέξετε. Αυτά είναι ο φαύλος κύκλος. Μια μαθησιακή δυσκολία, είτε δυσγραφία, είτε όπως τη λένε, αν το παιδί αποτύχει, συνεχής αποτυχία και ματαιώση, οδηγεί σε προβλήματα συμπεριφοράς. Ματαιώσεις, δεν αξίζω, χαμηλό αυτό συνέστημα και αυτά τα έλεγα ξανά
δημιουργούν μαθησιακά προβλήματα. Είναι φαύρος κύκλος. Εάν μπορούμε να το σπάσουμε, είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Να μην πει πολλά επάγγελμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.